Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Σήμερα να σας θυμίσω, τα κορίτσια έχουν κληρωθεί από χθες να υλοποιήσουν διάφορα κόνσεπτ. Αυτά έχουν να κάνουν με στιγμές από την καθημερινότητά τους. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο χρήσιμο για όλους εσάς, γιατί τα πιο απλά πράγματα είναι αυτά που στιγματίζουν τη ζωή μας. Πάμε να υποδεχθούμε την κριτική μας επιτροπή. Σεξι, ωραία και εγώ. Σου πάει το ροζ. Πας και από απλά καθημερινά. Όχι, δεν πάω απλά καθημερινά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Αλλά ήθελα να βάλω μια λάμψη σήμερα και ένα παλ. Εσύ. Το παπούτσι είναι καταπληκτικό. Έχεις αταριστεί. Σ' αρέσει. Γιατί είναι τόσο μακριά σου, δεν έχουμε καταλάβει. Δεν ξέρω, εκείνη παίρνει τις αποστάσεις το τελευταίο καιρό. Μου έχει πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, παιδάκι μου, δεν μου το δίνει. Όχι, στο έργο. Και φωτογραφίζεται. Ναι, αλλά άμα το πουλήσει θα έχει μεγάλη αξία πια. Γιατί έχει φωτογραφηθεί από όλες τις γωνίες. Καταρχάς ρωτάνε από κάτω τι μέρες. Αν το βάλει για πώληση το αυτοκίνητο, έχει όλες τις φωτογραφίες. Κάνει η Κωνσταντίνα. Καταρχάς έχω να δείξω όλους τους χώρους. Εσωτερικό, πορτμπαγκάζ, παμπρί, όλα. Το πορτμπαγκάζ δεν μα δείξει. Έχω φωτογραφηθεί και είναι για την ερχόμενη εβδομάδα. Θα κάνω και μία συνεργείο. Θα σε βάψω. Αν πρέπει να βγάλω και μία από κάτω. Δεν πρέπει. Ναι, ναι. Πρέπει. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τα κορίτσια μας. Κορίτσια, παρακαλώ καθίστε. Χαρούμενες σήμερα, πολύ ωραία. Και ξεκινάμε και εμείς το διαγωνιστικό μας μέρος. Πρώτο κορίτσι για σήμερα είναι η Φραντζέσκα Θεοδωροπούλου. Thank you.
Καλησπέρα, Φραντζέσκα. Καλησπέρα, Κωνσταντινά. Μια άλλη τη Δευτέρα, μια άλλη την Τρίτη, μια άλλη Τετάρτη. Τι να κάνουμε. Εμφανέστατα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι που παίζουμε, καθημερινά κόνσεπτ. Mm-hmm. Θύμισέ μας, τι διάλεξες εχθές? Δουλεύω σε μια καφετέρια, ξυπνά το πρωί από το σπίτι μου και πάω προς τη δουλειά μου. Πολύ ωραία. Είσαι καλή ή έχεις δουλέψει κανένα πελάτη? Καλή είμαι, όχι, είμαι καλή. Δουλεύω χρόνια, είμαι χρόνια στο κουρμπέτ. Οπότε έχεις δουλέψει ποτέ ως σερβιτόρα? Βέβαια, πάρα πολλά χρόνια. Αλήθεια. Κι εγώ, αλλά όχι με επιτυχία. Όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, δύσκολη δουλειά. Δεν είναι εύκολη γιατί έχεις να κάνεις με κόσμο πολύ. Είναι περίεργο, ξέρεις, να είναι κάποιος περίεργος. Πρέπει να είσαι πάντα ευγενικός. Είναι και κουραστική, θα έλεγα. Είναι και κουραστικό, ναι. Ωραία, λοιπόν. Και τι ώρα πας, τι βάρδια έχεις? Πρωί. Πρωινή. Ναι, πρωινή. Okay. Όχι, 7-8. Εντάξει, ναι, πρωινή. Μην πω βράδυ, όχι. Εντάξει, καφετέρια γύρω στις 8-9 ανοίγουν, 10, ναι. Ξέρω εγώ. Αυτό, κάπου εκεί. Αναλόγως, αν είσαι και στην Ικαρία, μπορεί να μην ανοίξουν και ποτέ μέχρι τις 2 ώρα το μεσημέρι. Καλοκαίρι ποτέ δεν έχουμε σίγουρα. Κορίτσια. Τζίνα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ το τζάκετ σου. Mm-hmm. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο. Μου κάνει γενικά η εικόνα σου λίγο πιο παλιακή. Δηλαδή θα ήθελα να χρησιμοποιήσεις το τζάκετ και το στυλ που έχεις φτιάξει αυτή τη στιγμή, γιατί πιστεύω ότι σου πηγαίνει, ναι, αλλά με λίγο πιο σύγχρονο, με πιο σύγχρονη προσέγγιση. Ναι. Όταν λοιπόν, εννοείς σύγχρονος, τι εννοείς, γιατί τα καλό νομίζω είναι και πω, στη μόδα γενικά. Δεν ξέρω, ναι. Ναι, θα σου πω. Mm. Εγώ προσωπικά, για το δικό σου σωματότυπο, θα χρησιμοποιούσα το ίδιο πουκάμισο, λίγο πιο μακρύ, θα έβαζα μία ζώνη λίγο πιο ψηλά. Mm-hmm. Γιατί έχω την... Δεν έβαλα ζώνη γιατί έχω και το τσαντάκι, που είναι και καλά της δουλειάς, ας πούμε. Έχεις δίκιο. Οπότε έχεις δίκιο. Δεν θα το βάζω όμως λίγο πιο ψηλά για να... Δεν πάει πιο ψηλά, μου τονίσει είναι... λίγο τη μέση. Δεν στενεύει άλλο, το προσπάθησα. Mm. Είναι μέχρι εκεί, δεν πάει άλλο. Ωραία. Τότε θα μπορούσα, ας πούμε, είτε από μέσα από το πουκάμισο να βγαίνει ένα άλλο μπλουζάκι ώστε να κάνεις και ένα layering. Mm-hmm. Θα μπορούσα να το κάνεις και έτσι. Πιστεύω ότι θα σε κολλάκευε λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Το ποτάκι δεν μ' αρέσει. Ενώ μου αρέσουν αυτά, δεν ξέρω, μπορεί να, ίσως μου χτυπάνε λίγο τα κόκκινα κορδόνια. Mm. Εμένα αυτό μ' άρεσε. Εντάξει, όπως ναι. Το έχει συνδυάσει, δεν μπορώ να πω, αλλά μου χτυπάνε εμένα λίγο άσχημα. Αυτά. Τα σκουλαρίκια είναι ωραία, τα κοσμήματά σου είναι ωραία, τα γυαλιά σου μου αρέσουν. Αυτά. Έχεις τα. Κωνσταντίνα μου, έχεις διαφορετική άποψη? Ναι, από όλους. Σχεδόν. Γεια σου, Φραντσέσκα. Λοιπόν, γενικά αν μου έλεγες ότι πάω σε ένα εστιατόριο, ξέρεις, για να δουλέψω, δεν θα το φανταζόμουν. Σε ένα καφέ, καφέ. Σε ένα καφέ. Σε ένα καφέ. Κάτω στο κέντρο συγκεκριμένα, γι' αυτό έχω ντυθεί και πιο χύμα, γιατί δεν είναι κάτω κέντρο. Δεν είμαι ούτε κολονάκι, ούτε κεφισιές, ούτε τέτοια να είμαι πιο... Okay. Κατάλαβες. Ναι, μου βγάζει γενικά κάτι πιο ροκ, αλλά φαντάζομαι ότι θα βγάλεις το τζάκι, θα βγάλεις το τζαντάκι και θα βάλεις κάποια ποδιά. Κοίτα, οπότε εγώ προσωπικά στο μαγαζί μου, παράδειγμα, ναι, δεν έχω ποδιές. Οπότε, okay, όπως έρχονται τα κορίτσια, για να καταλάβεις, και δίνουμε και τα συγκεκριμένα τσαντάκια, έχουμε κι άλλα. Ναι, έχει. Είναι κάπως έτσι. Mm-hmm. Οπότε, ναι, ποδιές όχι. Εσύ είσαι άνετη, είσαι cool, σου πάει. Ευχαριστώ. Ωραία, ωραία κορίτσια μου, πάμε στο μέσο όρο. 2,7. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, έβγαλες αυτό το ωραίο καπέλο. Θες να το βάλω? Φυσικά. Ταιριάζει πάρα πολύ με τη ζακέτα σου. Ταιριάζει γιατί έχω κόνσεπτ. Ποιο? Πάω στην τράπεζα που τις έχω φεσώσει. Σε υψηλό βαθμό. Σε υψηλό βαθμό. Να ζητήσεις δάνειο. Να πάω να μου κάνει μια επιμήκυνση. Δεν φοβάσαι, μη βρεις με στην τράπεζα. Πάω εγώ και θα πω... Είναι μαλακό αυτό. Πιστεύετε ότι σας έχω φεσώσει? Όχι. Καταρχάς λυγίζει και τα περνάει. Δεν είναι σκληρό, είναι κάτι έτσι, περνάει να ξανασκώνεται. Είναι Latin reaction. Μα στέλνει όμως, εσύ γιατί φοράς μια άσπρη μπλούζα? Συγγνώμη, δεν ήξερα. Έχεις βάλει ποτέ άσπρο στη ζωή σου? Γιατί σήμερα εμείς είμαστε οι γιατροί και είναι ο ασθενής. Και τι, από τι πάσχει? Ο Στέλιος. Τα μάτια του δεν βλέπουν πολύ καλά τελευταίο καιρό. Στέλιο μου, σήμερα τι βλέπεις εδώ? Η Φραντζέσκα είναι απέναντι. Τη Φραντζέσκα βλέπω. Πιο συγκεκριμένα. Φραντζέσκα. Ναι.
Κοίταξε, το μόνο πράγμα που έχεις επιτύχει είναι να είσαι άνετη. Mm-hmm. Το οποίο επιβάλλεται, γιατί οι σερβιτόροι, και έχω δουλέψει κι εγώ αρκετά χρόνια σερβιτόρος, όπως και πολλοί κόσμος, και να είναι καλά όλα τα παιδιά που... Εσύ έχεις δουλέψει. Βέβαια. Κι εγώ, κι τρεις. Και μπαρκούμαν και σερβιτόρα. Και το μπας καλά... Συγγνώμη να περάσω. Δούλευα σε μπαρ. Το έχω. Άστο, δεν πέρναγε. Και... Εγώ δούλευα χειμώνα που παίρνανε πιο πολύ ζεστούς καφέδες και τους είχα ρίξει όλους. Α, κατάλαβα. Έγκαυμα πρώτου βαθμού οι άνθρωποι. Λοιπόν, τον τζάκετ θα φύγει όταν δουλεύει. Για βγάλει το. Λοιπόν, και μένει ένα ποτάκι το οποίο είναι ωραίο από μόνο του, αλλά δεν μ' αρέσει το ότι σετάρονται τα κορδόνια με το πουκάμισο. Okay. Δηλαδή, μου κάνει λίγο περίεργος αυτός ο συνδυασμός. Ένα κολάν το οποίο δεν σε κολακεύει ιδιαίτερα με φλατ παπούτσια. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα είναι τίποτα. Δηλαδή, θα θέλαμε να δούμε, σίγουρα θα μπορεί... Θα έπρεπε να βάλω, δηλαδή, δουλεύοντας λοιπόν σε μια καφετέρια, γιατί... Θα σου πω. Ναι. Λοιπόν, έχω δουλέψει σίγουρα... κιόλας, γι' αυτό το σκέφτομαι. Και σίγουρα ξέρω. Μια κοπέλα που μπορεί η βάρδια της εχθές να ήταν βραδινή και την επόμενη μέρα πρωινή και δεν έχει κοιμηθεί και καλά, σηκώθηκε ό,τι βρήκε μπροστά της, το έβαλε και πήγε να δουλέψει και μια χαρά. Γι' αυτό έκανα και τα μαλλιά μου λίγο έτσι, ότι ναι. Είμαι λίγο σε φάση. Αυτό φαίνεται. Όμως, εδώ στο My Style Rocks ζητάμε να δούμε υποδειγματικές εμφανίσεις. Mm-hmm. Όχι τυχαίες εμφανίσεις. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα μπορούμε να δούμε μια κοπέλα να δουλεύει έτσι. Που μια χαρά είσαι, δεν είναι ότι... Προσπάθησα να το κάνω λίγο πιο... δεν ξέρω. Δηλαδή, είπα, εσύ τώρα... Είπαμε, οπότε δουλεύω σε μια καφετέρια κάτω στο κέντρο, δηλαδή δουλεύω... Όπου και να δουλεύεις, όπου και να είναι η καφετέρια. Ναι, έχει λίγο σημασία, γιατί άμα, δεν ξέρω, άμα δούλευα σε μια άλλη περιοχή, νομίζω δεν θα ντυνόμουν κατά αυτόν τον τρόπο, ή αν είχα κάποια στολή, σε ποια αν φόραγα... Παράδειγμα, στο δικό μου μαγαζί, τα κορίτσια μου ντύνονται έτσι, δεν έχουμε θέμα. Σε άλλα μαγαζιά, φερρυπίν τους λένε μόνο μαύρο. Και γιατί φοράνε και την ποδιά από κάτω. Ξέρεις γιατί τους λένε μόνο μαύρο. Για να μην βλέπουν αυτά. Εντάξει, ναι. Θα σου πω να φοράνε μόνο μαύρα, να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει μία ομοιομορφία και δεν θα... Ανάλογα και το μαγαζί. Έχω δει και μαγαζιά τα οποία νομίζω έχετε δει και εσείς που ντύνονται και κατά αυτόν τον τρόπο και είναι λίγο πιο alternative, ας πούμε. Να σου πω κάτι. Τις περισσότερες φορές, εγώ καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει πάρα πολλές ώρες δεν τον ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς θα φαίνεται, όσο τον να είναι άνετος. Ναι. Εμείς εδώ θέλαμε το συνδυασμό σήμερα από σένα. Θέλαμε να μας δείξεις μια υποδειγματική σου, ξαναλέω, εμφάνιση για να σε δουν τα κορίτσια που δουλεύουν στις καφετέρες και να πούνε «Α, θα το κάνω κι εγώ». Okay. Λοιπόν, αυτό που δείχνεις εσύ σήμερα είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνουν τα κορίτσια. Έχεις πιάσει τα μαλλιά σου, λες και πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή κατέβηκες από το σπίτι και πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μαλλί αυτό το οποίο θα σε βλέπει κόσμος για τουλάχιστον 8 ώρες. Τα σκουλαρίκια αυτά δεν ταιριάζουν με τα υπόλοιπα ρούχα που φοράς, ούτε με τα μαλλιά σου. Okay. Δεν βλέπω τίποτα. Okay. Δημήτρη μου. Περιμένουμε μέσα από τη δική μας εκπομπή εσύ να κάνεις μια πρόταση σε αυτά τα κορίτσια, να πεις ρε κορίτσια, για να γουστάρετε, για να είστε ωραίες, για να σας βλέπουνε, για να πάρετε και μια αυτοποίθηση παραπάνω. Είσαι ένα κορίτσι το οποίο εκτίθεσαι συνέχεια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Να σε πουν και ωραία. Όχι να πούνε ωραία μου τον έφερε τον καφέ σε 2 λεπτά. Θα τον πάρει τον καφέ και λίγο σε 2 λεπτά. Να πάρεις και αυτό το πράγμα, να το δώσεις και όμως και εσύ πίσω. Να δώσεις και εσύ αυτή την αγάπη και το ωραίο που φτιάχνεις. Σήμερα λοιπόν, για να το κλείσω, αυτό που έχεις κάνει, ούτε εσένα σε κολακεύει, ούτε εμένα ως πελάτη θα πω να μια ωραία παρουσία. Αν εξαιρώσεις το κεφάλι σου που είναι όμορφο, γιατί είσαι όμορφη και χαμογελαστική και γλυκομήλητη. Όλο το υπόλοιπο είναι λίγο πιο de la magien. Δεν ξέρω να με πιάνει. Αλλά κάνει λίγο. Ναι, είναι εξαιρετικό. Είμαι εδώ, αλλά εγώ είμαι ραλίστας. Είμαι κάτι άλλο πάντως. Εντάξει, εγώ συνεχίζω και δεν συμφωνώ, αλλά σεβαστώ. Δεν πειράζει, δεν θα συμφωνήσουμε. Αλλά εδώ είμαστε για να τα βρούμε. Αυτό. Okay. Θα θέλαμε να δούμε μια πρόταση για αυτά τα κορίτσια που είναι εκεί. Ας ακούσουν αυτά που τους λέω, αν τα θέλουν. Right. Ένα λοιπόν για σήμερα. Πέτη μου. Φραντζέσκα, νόμιζε ότι βγήκες από ταινία, θα καβαλήσεις τη Χάρλη και θα φύγεις. Μόλις σε είδα. Άσε που είναι σαν να δουλεύεις λίγο σε καφέ με μηχανόβιους που συχνάζουν λίγο. Ναι, σε pub τύπου. Δεν θέλω να προσποιείς σε κάτι, θέλω να είσαι εσύ. Mm-hmm. Δείξε μας εσύ, σαν Φραντζέσκα, που δούλευε σε ένα καφέ. Θα πήγαινες έτσι ντυμένη. Έχω χρόνια να δουλέψω, πολύ πιθανό. Λίγο κόλλησα. Δεν θα πήγαινες έτσι. Δεν έχει να κάνει με τα χρόνια. Δεν θα πήγαινες έτσι. Το πουκάμισο εμένα μου αρέσει. Θα το προτιμούσα με ένα τζίστενο παντελόνι, όχι με το κολάν. Με το κολάν δεν μου αρέσει. Και επίσης όλο αυτό το look
δεν σου ταιριάζει εσένα. Όχι μόνο στιλιστικά, σωματικά σε αδικεί πάρα πολύ. Είσαι μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, με πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Έχεις μια μεσογειακή ομορφιά και λίγο πιο εξωτική λατίνικη που έχεις και την καταγωγή. Πρέπει να τα τονίζεις αυτά τα χαρακτηριστικά. Εσύ με αυτό το look τα χαντακώνεις. Α, ένα ακουστικό έπεσε από τα αυτή μου. Διαλύεσαι. Διαλύομαι σιγά σιγά. Σιγά σιγά την κάνω. Φεύγει πρώτα το ακουστικό, μετά θα βγει τα αυτή. Ένα είσαι. Το σύνολό σου, Φραντζέσκα μου, είναι... 5,7. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Τζίνα Δημητρακοπούλου. Αντίνα μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Σας προφυλάσω να βλέπω τα concept, να μην λέω αυτά που βλέπω. Λοιπόν, θύμισέ μας. Λοιπόν, εγώ είμαι κομμώτρια, έχω κομμωτήριο. Είναι Τετάρτη σήμερα, συνήθως τις Τετάρτες δεν πηγαίνω, δεν δουλεύω, έχω ρεπό. Αλλά έχω κλείσει μία πρόβα με μία νύφη και πάω να τις κάνω πρόβα. Πας σπίτι, στο κομμωτήριο σου έρχεται. Στο κομμωτήριο μου, ναι. Ωραία. Τι μαλλί έχεις κάνει? Της κομμώτριας. Τι είναι αυτό? Της κομμώτριας, το μαλλί. Οκ. Εντάξει. Κορίτσια, βαθμολογία. Ναντίν μου. Μ' αρέσει το look σου σήμερα. Μ' αρέσει το φόρμα με το t-shirt από κάτω. Ζώνη, μπότες και η γούνα που έχεις βάλει από πάνω. Ευχαριστώ. Φαίνεσαι σαν κομμώτρια. Δηλαδή τι έχει, τι έχουν οι κομμώτριες? Έχουν ένα στυλ, δεν ξέρω, όλες έχουν ίδιο στυλ κομμώτριες. Εκτός από τη πεθερά μου που έχει τρελό στυλ, δεν πολύ ήθελα ωραίο να πετύχω αυτό, είναι η αλήθεια. Ήθελα να κάνω πρόταση για κομμώτρια, αλλά εντάξει. Δεν το αντιλαμβάναμε πολύ, αλλά okay. Μ' αρέσεις πάρα πολύ σήμερα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ιωάννα μου. Μου αρέσει το φόρεμα αυτό, σου πάει πάρα πολύ το χρώμα. Μου αρέσει που έχεις επιλέξει να βάλεις και ένα t-shirt από μέσα. Απλά επειδή το έχουμε δει, θα μπορούσε να βάλεις κάτι άλλο από μέσα που να μην το έχουμε δει τόσο πολύ. Ένα εμπριμέ πουκάμισο, ναι, okay. Κάτι. Ενδιαφέρον. Αλλά είναι ωραίο. Mm-hmm. Κάτι άλλο που θα άλλαζα είναι η τσάντα. Ναι. Δεν μου ταιριάζει πολύ αυτό το backpack, αλλά νομίζω κατάλαβα γιατί την έχεις πάρει. Yes. Γιατί? Όχι, γιατί ήταν να βάλει ένα άλλο πανωφόρι, οπότε τώρα το κατάλαβα. Που ταιριάζει λίγο περισσότερο, ναι. Άλλαξε για το φορέ κάποια από τα κορίτσια? Όχι, άλλαξα γιατί δεν μου κόλλαγε εκείνη τη στιγμή και άλλαξα το πανωφόρι. Αυτά. Ευχαριστώ. Καλή πρόβα. Μέσο όρο. 3,1. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλώς την. Καλώς την κομμώτρια. Μπέτη μου. Τζίνα, τώρα τελευταία παρατηρώ ότι σαν να έχεις χάσει λίγο το μότζο σου που έλεγε σε μια ταινία. Κάτι σου έχει συμβεί, δεν ξέρω τι σου έχει συμβεί. Όχι, εντάξει. Τίποτα. Ρε παιδί μου, όταν είχες πρωτοέρθει, θυμάμαι την πρώτη βδομάδα, ας πούμε, είχες βγει και νικήτρια, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχες κάνει πολύ ωραία looks, μας έφερνες ιδιαίτερα πράγματα.
Τώρα κάτι τις τελευταίες μέρες σαν να θες να πας να αλλάξεις, θες να γίνεις μια άλλη. Όχι, προσπαθώ να κάνω διάφορα. Γενικά το έχω αυτό και στην καθημερινότητά μου. Το έχω ξαναπεί άλλες δύο φορές. Μ' αρέσει να αλλάζω. Mm. Βαριέμαι το ίδιο και το ίδιο, στο ίδιο μοτίβο. Γι' αυτό με βλέπετε κάθε φορά διαφορετική, γιατί το κάνω και στην προσωπική μου ζωή αυτό. Δεν φοράω πάντα. Δεν τριγυρνάω πάντα από κάτι γύρω-γύρω. Μα δεν έκανες το ίδιο. Απλά είχε μια συνοχή. Οι εμφανίσεις σου είχαν, δηλαδή, έβλεπα το στυλ σου. Κατάλαβες. Τώρα τελευταία, σαν να το έχεις χάσει λίγο αυτό. Δεν ξέρω. Ναι, στην αρχή μου λέγατε ότι δεν βλέπετε το στυλ μου. Όχι. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω πει κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, μπορεί να σου λέγαμε διόρθωσε. Μην μπουκώνεις το λαιμό σου, μην τον κλείνεις. Τέτοια πράγματα. Tips σου ναι, λέγαμε. Ναι, αυτά τα έχω φτιάξει. Ναι, αυτά προσπαθώ τα έχεις φτιάξει. Να τα ακούω αυτά. Ωραία, ας μιλήσουμε γι' αυτό συγκεκριμένα. Mm. Εμένα μου αρέσει το φόρεμα και το t-shirt, να σου πω την αλήθεια. Η ζώνη δεν μου αρέσει. Το χρώμα από το μποτάκι και όταν το βλέπω μπροστά είναι λίγο πιο ωραίο. Όταν το βλέπω πλάι που είναι διπλό, βλέπω και το λεοπάρ και το καφέ το καστόρ, δεν μου αρέσει πολύ. Μου χτυπάει περίεργα με αυτό το φόρεμα. Είναι δύσκολο φόρεμα αυτό, δεν είναι εύκολο. Χρωματικά μπορεί να είναι ωραίο το λεοπάρ με το πράσινο, σαν συνδυασμός, αλλά δεν είναι σωστό ούτε το παπούτσι, ούτε η ζώνη, ούτε το πανωφόρι, ούτε η τσάντα. Το χαλάνε, θεωρώ. Ίσως να θέλει μια πιο ενιαία μπότα, να μην βλέπω το πόδι, το κόβει, έχει και τη δαντέλα, μετά βλέπω και το διχτυωτό, το καλσόν, σίγουρα ήθελε πιο χαμηλό παπούτσι και όχι πολύ ψηλό, για να σε πρακτική. Το φόρεμα σου πάει σαν αίσθηση και σαν μήκος και σαν στυλ, αλλά οι συνδυασμοί δεν μου αρέσουν. Νομίζω ότι ήθελε πολύ προσοχή αν χρησιμοποιούσες το καφέ, τι συνδυασμούς θα κάνεις. Ίσως το μαύρο μποτάκι να ήταν πιο ωραίο. Μ' αρέσει το t-shirt με το φόρεμα, τα άλλα όμως δεν μου αρέσουν. Εντάξει. Δεν μου ταιριάζουν. Κοίτα να με Δημήτρη μου. Βγάζεις λίγο το πανωφόρι. Γιατί αυτή θα είναι η εικόνα σου. Με την κυρία. Και άσκη την τσάντα. Άρα λοιπόν έχεις μια ωραία λογική η οποία είναι το τισερτάκι με το φόρεμα το οποίο το έχουμε δει. Έχεις επιλέξει μια ζώνη που εμένα δεν μου πηγαίνει, αλλά αν επέλεγες να κρατήσεις αυτή τη ζώνη ως χρώμα και ως στυλάκι, θα έπρεπε να αλλάξεις τα παπούτσια, να είναι κάτι λίγο πιο κοντά στη ζώνη. Δεν μου ταιριάζουν αυτά τα δύο τα προϊόντα μαζί. Όταν γυρνάς αυτό που λέει και μπέτω το παπούτσι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία γιατί είναι λεοπάρα από πίσω, ο καστόρο μπροστά. Έχεις βάλει τις διχοτοτητές κάλτσες οι οποίες μπλέκονται με τη δαντέλα που τελειώνει το φόρεμα, οπότε εκεί γίνεται ένα γενικότερο μπούκωμα και κάτι έπρεπε να αφαιρέσεις ή να αφαιρέσεις δηλαδή τις διχοτοτητές κάλτσες ή να βάλεις μια μεγάλη μπότα ή να βάλεις κάτι το οποίο να ταιριάζει με την ζώνη. Εκεί δηλαδή δεν έχει μια καλή ισορροπία. Συμφωνώ ότι δεν ταιριάζει τσάντα καθόλου με το υπόλοιπο look. Καταλαβαίνω σε κομμότρια και πρέπει να έχεις μια μεγάλη τσάντα που να έχει πολλά πράγματα μέσα να βάλεις γιατί πηγαίνεις εκεί. Μάλιστα στο κομμωτήριό σου. Αλλά όχι, στο κομμωτήριό σου. Σωστά, μου. Σωστά. Άρα θα μπορούσε να έχεις και μια άλλη τσάντα. Όχι αυτή. Και δεν μου κάθε και το πανωφόρι στην όλη εικόνα το οποίο το έχεις ταιριάξει με τα παπούσια. Ναι. Με έναν τρόπο. Ναι. Και φαίνεται. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι. Και θα ήθελα και τα μαλλιά σου λίγο πιο προχώ. Αυτό. Το φοβήθηκα το μαλλί. Έπρεπε να τα έχεις λίγο πιο προχώ για μας και για την κυρία που της κάνει το μαλλί. Αυτά είναι τα δικά μου comments. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αυτό το κόψιμο στο φόρεμα μαζί με το μπλουζάκι μέσα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Θέλει άλλη στήριξη ή και υποστήριξη. Δύο Τζίνα μου για σήμερα. Ευχαριστώ. Στέλιο μου. Τζίνα μου. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες κομμωτών και κομμωτηρίων, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα. Έτσι υπάρχουν οι καλοί, οι κακοί, οι καρικατούρες, αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι εκπαιδευμένοι πολύ, που έχουν μια αισθητική που δεν είναι σωστή και υπάρχουν και οι άνθρωποι, οι κομμωτές, οι οποίοι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό επάγγελμα, με την έννοια του ότι αλλάζουν οι τάσεις συνεχώς, οι τεχνικές συνεχώς. Οι κομμωτές κάνουν πάρα πολλά σεμινάρια, οι εταιρείες με τα προϊόντα κτλ. Τους καλούν συνεχώς σε εκπαιδεύσεις, σεμινάρια. Στο εξωτερικό. Και στο πολύ, εξωτερικό πολύ. Και στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι. Τα κομμωτήρια επίσης, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι πάρα πολύ ωραίοι χώροι πλέον. Τα περισσότερα και υπάρχουν βεβαίως κάποια κομμωτήρια που δεν είναι ωραία. Οι κομμώτριες που δουλεύουν εκεί δεν ντύνονται ωραία, δεν έχουν ωραία μαλλιά και δεν είναι και καλές στη δουλειά τους. Όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Εδώ ψάχνουμε το ιδανικό. Θέλουμε την ιδανική πρόταση για να ντύνεται μία κομμώτρια.
Δηλαδή, μια κομμότρια η οποία θα ορίσει μια τάση και θα κάνει την πελάτη σαν της να την εμπιστευτεί. Με αυτά τα μαλλιά που έχεις σήμερα, που είσαι κομμότρια, και έρχεται μια γυναίκα για να της υποδείξεις ένα χτένισμα για την πιο σημαντική μέρα της ζωής της, της προσωπικής της ζωής που παντρεύεται, ας πούμε, γιατί περισσότερες γυναίκες θεωρούν ότι η μέρα του γάμου τους είναι η σημαντικότερη μέρα της προσωπικής τους ζωής, η μέρα που παντρεύονται και η μέρα που γεννάνε. Λοιπόν, με αυτά τα μαλλιά δεν μπορείς να την πείσεις. Μ' αρέσει το t-shirt με το φόρεμα, που είναι μια πάρα πολύ απλή και βατή πρόταση, που είναι μια χαρά για να είναι μια γυναίκα στον επαγγελματικό της χώρο. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το παπούτσι με το λεοπάρ τακούνι, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή με το υπόλοιπο look. Επίσης δεν μ' αρέσει που συνδυάζεται με τη ζώνη που είναι άλλης λογικής. Δηλαδή τα πράγματα αυτά είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Φοράς ένα σατέν φόρεμα. Ή όχι, κάπως, δεν είναι καθόλου σατέν, είναι κρέπ. Σαν τι κρέπ, είναι. Ναι. Ωραία, με ένα σουέτ παπούτσι με λεοπάρ τακούνι και μια ζώνη άλλης λογικής τελείως. Με ένα t-shirt που πάει να το χαλαρώσει. Μια γούνα που έχει ένα άλλο animal. Μια άκυρη τσάντα. Γενικώς η εμφάνιση, ενώ δεν είναι κακή, εμένα μου προκαλεί μια αναστάτωση και μια ανασφάλεια. Σαν να μην έχεις ισορροπία σε αυτό που έχεις να προτείνεις. Και όταν κάποιος έρχεται να σε εμπιστευτεί για τη δουλειά σου, το να δείχνεις ότι δεν έχεις ισορροπία στην εμφάνισή σου, σαν να κυρώνει λίγο την επαγγελματική σου υπόσταση. Με το κεφάλι έχω πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μου αρέσει καθόλου τα μαλλιά σήμερα. Μπορεί να τα δεχόμουν σε μια άλλη περίπτωση, γιατί είναι οκ, αλλά είναι πιο ακατάστατα από ό,τι πρέπει για να πείσεις μια γυναίκα να σε εμπιστευτεί. Γιατί εσύ μπορεί να κάνεις μια πρόταση, η πελάτησά σου να έχει αμφιβολία και εσύ πρέπει με τη στάση σου και την εμφάνισή σου να την πεις ότι εσύ έχεις δίκιο γιατί είσαι επαγγελματίας. Και μάλλον εσύ έχεις δίκιο. Αλλά πρέπει να την κάνεις να αισθανθεί ασφάλεια. Και με αυτό προκαλείς ανασφάλεια. Εντάξει. Εντάξει. Yes. Ένα για σήμερα. Ευχαριστώ. 8,1 Τζίνα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Έλλη Γελεβεσάκη. Κεράσι φρούτο? Φυσικά και κεράσι. Καταρχάς δεν το έχω ξανακούσει αυτό το τραγούδι. Το έχεις ξανακούσει? Τι πήρες, είχε τίποτα καλό. Να σας κεράσω φρουτάκια. Είχε κάτι καλό. Μανταρίνια. Αχ, τι ωραία, μήλα, μπανάνες. Δεν πήρα ότι και ό,τι στη λαϊκή. Διάλεξα. Άσε. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι. Για χλάδι έχεις. Ένα μήλο την ημέρα, την επιτροπή την κάνει πέρα. Ξινόμηλο όμως διάλεξες. Γιατί όχι ένα κοκκινάκι, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό πήρα. Καλά, εγώ θα πάρω δύο. Θέλετε μανταρίνια? Θα πάρω και, ναι. Μην αγχώνεσαι, θα τα βρούμε. Σε λιγάκι. Άστα. Μισό λεπτό να πάω να δώσω. Κουράστηκα. Κράτα τα, γιατί θα κοπεί η εκπομπή σε λίγο. Μπράβο ρε εσύ, Έλλη μου. Καταλαβαίνεις τους λεπτικούς χρόνους και εγώ ήθελα να ξεφλουδίσω τώρα, αλλά άσε. Σε μια άλλη εκπομπή. Μισό γιατί ήταν ντεκόρ μου. Την ερχόμενη. Έλλη μου, είχες πάει λαϊκή. Ναι. Το καταλάβαμε. Ναι. Τέτοιο μήνα πας, αυτό είναι η γη, Νοέμβριο. Έχεις βάλει και το αδιάβροχο, έχουν πιάσει και βροχές. Ναι. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Τι με περιμένει? Α, ναι, με τις βροχές. Ενώ βγαίνεις, είναι ήλιος, έχει κρύο, βρέχει. Βέβαια. Ωραία, θες να μας πεις κάτι. Μην τα φάτε όλα, να μείνει και τίποτα, ε. Για το styling, θες να προσθέσεις κάτι να περάσεις στη βαθμολογία? Όχι, λαϊκή έχω πάει, κορίτσια μου. Έξω από το σπίτι μου είναι η λαϊκή. Ναι. Αυτά. Έχεις βάλει και την τζαντούλα εδώ. Ναι. Μια ώρα όμως, ρε Σιέλη, μέχρι να βγάλεις το πορτοφόλι από εδώ πίσω να έχω πληρώσεις. Έχω τσιπούλες, Κωνσταντίνα. Τα αφήνω εδώ τα λεφτά. Την τζάντα γιατί πήρες τότε? Για ντεκόρ.
Μάλιστα. Μη μου πούνε ότι δεν πήρα τσάντα. Γιατί εγώ πότε παίρνω τέτοιες τσάντες, πέραν του έχω συνεχώς στο νου μου αν την ανοίξει κάποιος. Ναι, ισχύει. Λέω, το αισθάνομαι, τι γίνεται. Μετά, όταν να πληρώσω κάπου, γυρνά, ανοίγε, βγάζει και... Μην την ανοίξει τη δικιά μου τώρα. Θα την ανοίξω. Κορίτσια, βαθμολογία. Βαθμολογία. Πατρίτσια. Μ' αρέσει το μπουφάν, μ' αρέσει με το κολάν. Συνδυαστικά δεν μ' αρέσει πάρα πολύ τσάντα σου, όχι για τη λαϊκή ότι θα μπορείς να έχεις κάποια ιδιαίτερη. Στυλιστικά και το φουλαράκι δεν μ' αρέσει. Ποιο φουλάρι, το πίσω. Τι, το πίσω. Α. Στο κεφάλι σου μ' αρέσει πάρα πολύ, σε πάρα πολύ όμορφη άβαφη. Και το φουτεράκι ίσως, επειδή είχε χρώματα το μπουφάν, νομίζω θα μου άρεσε να το πήγαινες πάλι και να είχε και άλλο ένα χρώμα στο φούτερ, να μην ήταν γκρι. Αυτό είναι το χθεσινό φούτερ. Τα καρφώνεις όλα, δεν είσαι. Εγώ είπα να μην το πω, Κωνσταντίνα μου, αλλά εκεί είναι. Να το προσπεράσουμε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έλα να σε κεράσω κάτι. Μάνα μου. Το χθεσινό φουτεράκι. Ναι, είναι ωραία πρόταση. Καταρχάς γιατί δείχνεις πώς μπορείς να το βάλεις. Δύο τρόπους να το φορέσεις. Σε βράδυ την εβδομάδα έτσι. Και τώρα θα πάω στην αγαπημένη σου. Στη Φωτεινή, Στη Φωτεινή. Πες το, ξέρα. Γιατί υπάρχει μεγάλη συμπάθεια, βλέπω. Και δεν θέλω ποτέ να σας το στερώ. Κοίταξε να δεις. Το κολάν μου αρέσει πολύ. Και το παπούτσι κάτι λέει. Απλά καταλαβαίνω πήγες να το κάνεις πιο χιουμοριστικό. Ίσως με την καλτσούλα που είναι λίγο... Πώς το πήγαινες, αγάπη μου, στη λαϊκή. Πιο ωραία. Πώς. Να ακούσω τη δική σου άποψη. Ναι, έτσι απλά λίγο πιο προσεγμένο, δηλαδή με μια κάλτσα που ίσως είναι πιο μοντέρνα, πιο ανοιχτό το... Άρα μόνο την κάλτσα θα άλλαζες. Όχι απαραίτητα. Τι θα άλλαζες, πες μου. Αλλά σίγουρα θέλω την κάλτσα. Θέλω να ακούσω την άποψή σου. Επιτρέπετε, το μαλλί. Το μάλι ένα άλλο styling. Άμα θέλει Φωτεινή να τη μοιραστεί. Θα μπορούσε να έχει ανοιχτό το jacket και να παίζει και με κάποια άλλα στοιχεία. Ίσως ξέρω με ένα τσαντάκι μέσα που σε μια τέτοια περίπτωση θα βοηθάει σίγουρα. Μιας και θέλουμε να έχουμε πάνω μας τα λεφτά μας και όλα αυτά. Κάπως έτσι, λίγο πιο πολύ styling με πιο μοντέρνα στοιχεία. Άρα είναι ήδη σε καλό κάτι, δρόμο. Θα βάζεις απλά άλλη τσάντα και άλλη κάλτσα, σωστά. Ναι, γενικότερα θα έπαιζα λίγο παραπάνω. Εντάξει. Τώρα, άμα ρωτήσουμε και τα 11 κορίτσια, τα 10 κορίτσια, θα σου πούν 10 διαφορετικά. Όχι, τη Φωτεινή ήθελα να ακούσω, γιατί η Φωτεινή έβαλε δύο. Ναι. Και νομίζω αυτή η τσάντα μου δεν θα βόλευε, που είναι και δερμάτινη και είναι και πίσω. Ωραία. Τέτοια πάμε στο μεσόωρο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Παρακαλώ. Η βαλιτσούλα μου. 3,2. Μέρση. Δημήτρη μου. Έχεις ένα χαριτωμένο καροτσάκι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Περιποιημένο. Εσύ είσαι κατά την περιποιημένη. Έχεις φορέσει το ίδιο φουτεράκι που φορέσεις και χθες. Το οποίο το βρίσκω άκυρο. Δεν έχω καλύτερη λέξη να πω. Για τη λαϊκή άκυρο. Άκυρο για μας. Ναι. Έτσι. Είχα κάτι άλλο πίσω, αλλά το άλλαξα τελευταία στιγμή. Αλλά δεν πειράζει. Ναι. Εμένα και αυτό μου άρεσε. Ναι. Εσένα σου άρεσε, απλά και εμάς μας άρεσε και το βαθμολογήσαμε ανάλογα τη μέρα που το είδαμε. Ναι. Σήμερα δεν μπορούμε να το βαθμολογήσουμε ανάλογα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα το οποίο... Δηλαδή δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το ίδιο ρούχο μέσα στην εβδομάδα. Όχι εδώ. Ναι. Αλλού. Η τηλεθεάτρια που μας βλέπει όμως, που δεν έχει την ευχαίρεια να αγοράσει και άλλα ρούχα, μπορεί να θέλει ένα κομμάτι να το συνδυάσει και με άλλα πράγματα. Επειδή το να το φορέσει και βράδυ και μεσημέρι. Έλλη και μου, πρωί. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, γιατί δεν έχουν όλοι χρήματα για να αγοράσουν συνέχεια ρούχα. Επίσης, Έλλη μου, να σου πω οι τηλεθεάτριες. Υπάρχουν τηλεθεάτριες που δεν έχουν χρήματα και είναι σεβαστό. Υπάρχουν τηλεθεάτριες που έχουν χρήματα. Και αυτές υπάρχουν... που έχουν φοράνε το ίδιο και κομμάτι μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω ότι ο κόσμος καλό είναι να γνωρίζει όπως το γνωρίζει ότι εσείς εδώ παίρνετε ένα ποσό. Να το αξιοποιείτε σε αγορές για να μας τις παρουσιάζετε. Όπως επίσης έχετε το δικαίωμα να δανειστείτε ρούχα από φίλες σας ή πιο πολλές δανείζεστε και από καταστήματα, από τις θείες σας, από τα ρούχα που είχατε ήδη στην ντουλάπα σας. Οπότε τον έρχεσαι δύο μέρες με το ίδιο φούτερ που εχθές έβαλες σε άλλη περίσταση και σήμερα το φοράς στη λαϊκή και να μας λες ότι οι τηλεθεάτρες δεν έχουν χρήματα να αγοράζουν κάθε μέρα τα ίδια. Δεν είπα ότι δεν έχουν. Υπάρχει όμως κόσμος που δεν έχει μπορεί να το κάνει. Αγάπη ακόμα μου γλυκιά, και αυτές που έχουν εσύ όμως, εδώ, το κάνουν εσύ αυτό. Δηλαδή μας δείχνεις τώρα έναν υποδειγματικό τρόπο.
για να φορέσει κάποια αυτό τον γκρι φούτερ εχθές που πήγαινες για ποτό, δεν θυμάμαι που πήγαινες. Θα εστιάσουμε στο φούτερ ή στο γενικό look που έχω κάνει σήμερα, για να μήπως ξέρω. Μήπως θέλεις να μην μιλάμε καθόλου. Όχι, σας ρωτάω, μήπως θέλεις, μα σου λέω την άποψή μου και εσύ πρόλες ότι πρέπει... Μισό λεπτό, ρε Σέλη, γιατί σε πειράζει, εσύ δεν το βάλες. Η πρότασή σου δεν είναι το φούτερ. Συγγνώμη κιόλα, Σέλη μου, που συζητάμε. Ας εστιάσουμε στο φούτερ. Έλλη, κοίταξα, φοράς τρία ρούχα. Δεν είναι σωστό αυτό και το να αντιμιλάς και να προσπαθήσεις να επιχειρηματολογείς σε κάτι το οποίο εχθές το πρότεινες και το ξαναπροτείνεις και σήμερα είναι λάθος. Το αντιμιλάς είναι πολύ άσχημη λέξη. Δεν αντιμιλάω, απαντάω. Απαντάς. Η δική μου η αίσθηση... Τι κάνατε δηλαδή. Η αλήθεια ήταν ότι αντιμιλάς λίγο. Αλλά δεν πειράζει, μπορείς που ξέφυγε κιόλας. Δεν έγινε και τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι το γεγονός ότι εσύ εντυπωσιάζεσαι με το γεγονός ότι στα τρία ρούχα ασχολούμαστε με το ένα, εντυπωσιάζομαι κι εγώ πίσω. Πραγματικά δηλαδή. Έχεις βάλει μια φούστα και μια μπλούζα, να μην μιλήσουμε για την μπλούζα δηλαδή. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα κι εμείς. Άρα λοιπόν το βρίσκω πάρα πολύ λάθος. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν έχω να πω και πάρα πολλά πράγματα, γιατί φρόντισες να μην έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μου αρέσει καθόλου η κορδελίτσα που έχεις βάλει στην τσάντα σου από πίσω, γιατί είναι σαν να μην εμπιστεύεσαι το design και τη δημιουργία της τσάντας και επίσης και τις κόστες και κάτι παραπάνω. Δεν το έκανα εγώ, ήταν έτσι τσάντα. Α, ήταν έτσι τσάντα. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο αυτό εκεί και δεν ταιριάζει και εκείνη η κορδελίτσα που είναι στην τσάντα με την κορδελίτσα που έχεις βάλει στα μαλλιά. Δεν θέλουμε να είναι ταιριαστές, αλλά τουλάχιστον να έχουν κάποια σχέση αυτά εκεί. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο, ρε Σιέλη, και είναι, για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος ότι έβαλες το ίδιο φούτερ. Ξεκάθαρα. Ένα. Ευχαριστώ. Στέλια μου. Λοιπόν, Έλλη, είσαι λίγο μπερδεμένη. Νομίζω ότι διαβάζεις πάρα πολύ τα σχόλια που σου στέλνουν και τα μηνύματα και καλά κάνεις και τα διαβάζεις, αλλά μπερδεύεσαι. Εντάξει. Εδώ ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε να δείχνουμε υποδειγματικές εικόνες στους τηλεθεατές. Το πόσα λεφτά έχει ο τηλεθεατής στο σπίτι του, εσύ δεν το ξέρεις. Ούτε το ξέρεις αν έχεις λάβει πέντε μηνύματα που σου λένε δεν έχουμε λεφτά εμείς να κάνουμε αυτά που μας δείχνετε. Υπάρχει κόσμος που έχει, υπάρχει κόσμος που δεν έχει, υπάρχει κόσμος που θέλει να φοράει τα ίδια ρούχα κάθε μέρα και καλά κάνει, υπάρχει κόσμος που θέλει να αλλάζει ρούχα κάθε μέρα και επίσης καλά κάνει. Εμείς θέλουμε να δείχνουμε υποδειγματικές εμφανίσεις για συγκεκριμένες ώρες, μέρες, εποχές και περιστάσεις. Αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής. Θεωρείς αυτή είναι μια υποδειγματική εμφάνιση για να πάει μια γυναίκα στη λαϊκή? Εγώ θεωρώ πως ναι, εγώ έτσι πηγαίνω στη λαϊκή. Ωραία. Αλλά η τηλεθέατρια μπορεί όχι. Εγώ πηγαίνω χειρότερα στη λαϊκή, έχω να σου πω. Αλλά αυτό δεν είναι μια πρόταση. Φοράς κάποια πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Δηλαδή το μπουφάν αυτό είναι καταπληκτικό, όπως και το κολλά είναι πολύ ωραίο, όπως και τα παπούτσια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μεταξύ τους είναι λίγο ασυντόνιστα ή δεν είναι σωστά δομημένα, γιατί φοράς ένα λάθος φούτερ, το οποίο εχθές ήταν πάρα πολύ ωραίο, σήμερα δεν είναι και γι' αυτό μας έχει εντυπωσιάσει το ότι επέλεξες να βάλεις ένα λάθος ρούχο μαζί με τα υπόλοιπα, το οποίο το φορείς και χθες. Mm-hmm. Άρα είναι όλο λάθος. Εντάξει. Η κορδέλα που έχεις βάλει στα μαλλιά, ενώ σου πάει, δεν έχει καμία σχέση σαν αισθητική με τα υπόλοιπα ρούχα που φοράς και αισθάνομαι ότι πήγες να το κάνεις λίγο καρικατούρα. Όχι. Με την κορδέλα. Το καλάθι αυτό που κρατάς, το καρότσι αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν ταιριάζει με τα ρούχα. Τώρα θα μου πεις, πρέπει να ταιριάζουν το καλάθι με τα ρούχα. Όχι. Αλλά εσύ επέλεξε ένα συγκεκριμένο καρότσι για αυτή τη συγκεκριμένη εμφάνιση, άρα αποτελεί μέρος της εικόνας αυτής και δεν ταιριάζει. Θα μπορούσε να είναι ένα καλάθι κλασικό λαϊκής με τα φρούτα τα ωραία που έφερες, που έχουν πάρα πολύ ωραία χρώματα μέσα, και να είναι η εικόνα τουλάχιστον πιο... να είναι πιο ουδέτερο το καλάθι. Να βλέπουμε τα φρούτα και όχι αυτό το καρό που δεν έχει σχέση με την αισθητική των υπόλοιπων κομματιών που κρατάς. Και θα σου πω, η εμφάνιση δεν είναι τόσο κακή, αλλά δεν είναι αυτή που μέσα στη λαϊκή, η οποία είναι... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η λαϊκή, έχω να σου πω. Τρελαίνομαι με όλα αυτά τα χρώματα, με τους ανθρώπους, με τους πολιτές που φωνάζουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λογική της λαϊκής, αλλά επειδή έχει άπειρες πληροφορίες, δύσκολα θα παρατηρήσω έναν άνθρωπο για το τι φοράει. Και ήθελα σήμερα να δω αυτό το κορίτσι που είναι στη λαϊκή, θα γυρίσω να την κοιτάξω. Που έπρεπε να είναι πρακτική, μοντέρνα, όμορφη. Δηλαδή αυτά τα τρία. Και σήμερα βλέπω απλά κάποια ωραία κομμάτια που έχεις επιλέξει, ασυντόνιστα. Δηλαδή ούτε σωστά συνδυασμένα, ούτε βλέπω μια εικόνα που είναι μια πρόταση και στεναχωριέμαι, γιατί είχες κατ' εμένα το πιο ωραίο θέμα
που ευθύνεται στις περισσότερες τηλεθεάτριες και περίμενα κάτι παραπάνω. Πέρα από τα ωραία μανταρίνια που όλοι δοκιμάσαμε. Ένα για σήμερα. Ευχαριστώ. Μπέτη μου. Έλλη, το θέμα δεν είναι ότι είσαι λάθος ντυμένη για λαϊκή. Σωστά είσαι. Και εγώ έτσι πάω, μη σου πω και τρεις χειρότερα. Τώρα θα αρχίσω να προσέχω βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνεις. Είναι. Περιμένουν στη γωνία. Λοιπόν. Αυτό που φορά στο αδιάβροχο είναι φανταστικό και είναι ό,τι πρέπει για τη λαϊκή. Γιατί θέλουμε ένα μπουφάν άνετο, να μην κρυώνουμε και να είναι και ελαφρύ. Να μην μας ενοχλεί στις κινήσεις. Η τσάντα είναι λάθος. Και όσο στη τσάντα για τη λαϊκή είναι το ακουμπιστήρι, που λέει και ο Στέλιος, γιατί είναι το πιο βολικό. Ανοίγεις, δίνεις τα λεφτά, το έχεις και μπροστά και το ελέγχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να σου ανοίξει κάποιος. Ναι, ή ένα τσαντάκι χιαστή μικρό εδώ μπροστά. Και δεν σου κλέβουν και τα λεφτά από την τσάντα. Ναι, αυτό. Τα έχεις έλεγχο. Είναι μπροστά σου. Άνοιξε λίγο να το δούμε το άνωρακ αυτό. Είναι πολύ ωραίο το αδιάβροχο. Πώς το λένε αυτά. Εγώ τα λέω άνωρακ. Κάποτε τα λέγανε άνωρακ. Υπήρχε μια μάρκα που έγινε generic. Το μπουφάν. Ναι. Αυτό α πούμε το look δεν χρειαζόταν να το δουν από σένα για να εμπνευστούν οι τηλεθεάτριες. Και εγώ έτσι θα πάω. Θα βάλω ένα φούτερ, ένα χοντρό μπουφάν, ένα κολάρ και αθλητικά. Σκοπός να τους δείξουμε κάτι. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Κωνσταντίνα Σουλτάτ. Εγώ πάω να πάρω την κόρη μου το δημοτικό σχολείο. Θα πάρω τους βαθμούς της. Αυτό. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Καλή μαθήτρια. Καλή. Άρα αλφα στον έλεγχο. Ελπίζω. Σε αυτή την εποχή δεν είμαστε αλφα, ναι, δεν είναι ακόμα. Νομίζω, ναι. Έχουμε αφήσει κάποια χρόνια πίσω. Βαθμολογία, κορίτσια. Φραντζέσκα. Γεια σου. Γεια σου, Φραντζέσκα. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ η γόβα. Μ' αρέσει το παντελόνι, μ' αρέσει το πανωφόρι. Θεωρώ ότι έχεις κάποιες δυσκολίες με κάποια άλλα θέματα. Οπότε, άλλα τα συνδυάζει ωραία τελικά στο τέλος. Δεν με χαλάει κάτι. Εμένα μου αρέσει και το πουκάμισο που πάει και με τα παπούτσια. Δηλαδή, σκεφτόμουν πριν μήπως έβαζες άλλο πουκάμισο, αλλά μετά δεν ξέρω αν θα με πέταγε τελείως άμα έβαζες άλλο πουκάμισο. Okay. Μ' αρέσει, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, για εκεί που πας, σαν μαμά, είσαι μια χαρά. Τι γράφεις εδώ πέρα, θύμισέ μου. Είναι οι ημερομηνίες οι δικές μου στα λατινικά και του αδερφού μου. Α, ωραία. Έχεις και στην πατούσα. Όχι. Χριστίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Γεια σου, Χριστίνα. Είναι μια τίμια εμφάνιση για να πας να πάρεις το παιδί σου το σχολείο. Και θα για δασκάλα θα μπορούσε να κάνεις έτσι όπως σε βλέπω. Εντάξει, δεν είναι κάτι που θα έλεγα εγώ ότι θα σε έβλεπα γιατί είσαι όμορφη και τονίζει και τη σιλουέτα σου αυτό το παντελόνι, πιστεύω. Απλά δεν θα έλεγα ότι your style rocks, αυτό. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω πιο ότι... πιο καθημερινά τα κόνσεπτ ναι, και αυτό. Προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε λίγο. Το προσάρμοσες. Ευχαριστώ. Εκεί θα έχει κι άλλους σου γονείς. Θα έχει κι άλλους. Πάμε να δούμε μέσα σε όρο. 2,8. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με τη μαμά της ιστορίας, που θα πάει να πάρει και αυτή τον έλεγχο Έλα, της. Εγώ πήγαινα συνήθως να πάρω τους έλεγχους πάντως. Ναι, αλλά θα ξεκινήσω με την Πέτη. Ε?
Όχι, πήγαινα, αλλά έβλεπα τις κοπέλες πώς δινόντουσαν. Πέτη, εσύ που θα πας ή θα αφήσεις τον άντρα σου. Ας το καλύτερο, πήγαινε εσύ. Πάμε, πάμε και δυο. Πάμε και δυο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν. Γεια σας. Εσύ ένιωσες τώρα λίγο μεγάλη κυρία, ένιωσες και τίσκες έτσι. Τώρα είμαι 30 χρονών. Είσαι που θες να μεγαλώσεις. Της δώσατε το πιο ωραίο κόνσεπτ για αυτή. Θέλει να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να γίνει κυρία. Ναι, ναι, της κληρώθηκε αυτό εννοώ. Βουαλά. Τη σκληρώθηκε, το όνειρό τη έγινε πραγματικότητα, ε! Όσο με καταλαβαίνετε. Α, έγινες και μαμά και μεγάλωσε και το παιδί και πας να πάρεις και τον έλεγχο. Τέλειο είναι αυτό. Έβαλες και τη γόβα και το παλτό και την τζάντα και θα πας εκεί και κυρία, πείτε τα για το γιο μου όλα. Γιο ή κόρη, τι έχεις. Όρισε. Γιο ή κόρη. 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 Ευκολάκι. Λοιπόν, για να φοράει και τις λεφαρίδες που φτιάχνει. Σωστά. Λοιπόν, δεν είσαι κακή, είσαι okay, basic θα μπορούσαμε να το πούμε, δηλαδή μια κυρία κομψή που φοράει ένα συμπαθητικό καρό παντελόν, ένα λευκό πουκάμισο, ένα καμηλό παλτό, έτσι χαλαρό, μου αρέσει το παλτό αυτά που δένουν και είναι πιο χαλαρά, μου αρέσουν πολύ, η γόβα ίσως είναι λίγο, θα μπορούσε να είναι και πιο ήσυχη η αλήθεια πιο είναι. Πιο ήσυχη, ε. Ναι, γιατί είναι λίγο, για να πας σε σχολείο τώρα μέρα μεσημέρι είναι λίγο έντονη αυτή η γόβα, αλλά επειδή είναι αρκετά κλασικό το πάνω μέρος, το κρατάει πιο ήσυχο. Θα μπορούσες όμως να βάλεις και μία πιο ήσυχη γόβα, η αλήθεια είναι. Πιο... Okay. Χωρίς να είναι λουστρίνη, ας πούμε. Ναι. Δεν κακό το χρώμα, γιατί είναι λίγο στο πλάι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Μπορεί να είσαι, ας πούμε, υποδιευθύντρια σε μία τράπεζα. Και να πας με το κουκλί την τράπεζα να πάρεις τον έλεγχο. Δεν ξέρω. Καλό. Ναι, γιατί συνήθως πας μετά τη δουλειά σου ή πριν. Ωραία. Αν το πάρουμε. Είπαμε όμως να μην ξεφεύγεις και να ντύνεσαι λίγο για την ηλικία σου. Θα μου πεις τώρα 20 χρονών. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει. Δεν μεγαλώνει τόσο. Κλασικίζεις αρκετά. Εκτός πια αν είσαι, ας πούμε, σε μια δουλειά που πρέπει να ντύνεσαι τόσο κλασικά. Ναι, ναι. Αλλά εσύ είσαι και 20 χρονών κορίτσι. 21 πώς είσαι. Λοιπόν. Είσαι σχετικά σωστά ντυμένη. Δόξες. Απλά λίγο μεγαλύτερο από την ηλικία σου. Λίγο. Ναι. Τα λέει. Δεν γράφει. Όχι, ζητάς τώρα. Γιατί. Δεν κατάλαβα. Γιατί μου τρεις μαρκαδόρες εδώ πέρα. Τους έχεις και τις τρεις, δεν τους κλείνεις και γι' αυτό δεν γράφουνε. Α, εγώ αυτή. Τρία μαρκαδόρ. Κραγιόν. Σονσόν. Μουν. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Αγαπητή Κωνσταντίνα, όταν πηγαίνουμε να πάρουμε τους ελέγχους. Πανικός. Εγώ λοιπόν συνήθως πήγαινα εγώ να πάρω τους ελέγχους, διότι η μαμά των παιδιών δούλευε και ήταν τότε. Έκανε μεσημεριανή εκπομπή πρωινό, κάτι τέτοιο και δεν μπορούσε να τους πάρει. Και πήγαινα συνήθως εγώ. Είναι ή κόσμος ο οποίος έρχεται από τα γραφεία πολύ γρήγορα για να πάει να πάρει τους ελέγχους, ή κόσμος ο οποίος δεν δουλεύει και πήγαινε να πάρει τους ελέγχους. Και γενικότερα υπάρχει μια, από τη μία ένταση, από την άλλη υπάρχει μια χαρά, πάμε εκεί να ρωτήσουμε, να δούμε τι κάνει το παιδί μας, πώς είναι, να δούμε πώς είναι οι άλλοι γονείς των παιδιών που έρχονται σπίτι μας. Δηλαδή τι γίνεται, φωνάζουμε και έρχονται παιδάκια στο σπίτι που παίζουν με τα δικά μας τα παιδάκια, τους έχουμε δει κάπου από εδώ, κατά, δεν τους ξέρουμε και πάρα πολύ καλά, είναι τα που ακούμε, ότι ο φίλος μου ο τάδε. Και θέλουμε να δούμε και λίγο τους γονείς. Δηλαδή είναι μια κανονική ανθρώπινη περιέργεια, δεν είναι κουτσομπολιό αυτό. Ναι, ναι. Έτσι. Ποιοι είναι οι άνθρωποι, ποιοι είναι αυτοί που είναι στην τάξη κτλ. Οπότε, επειδή δεν μπορείς να συνομιλήσεις με όλους, αναγκαστικά πας να κατανοήσεις ποιος είναι, τι και τι κάνει και πώς είναι από τα ρούχα που φοράει. Εσύ έχεις κάνει ένα ευπρεπές ντύσιμο, το οποίο δεν το λες My Style Rocks, δηλαδή δεν θα πούνε «Α, το κορίτσι που βλέπουμε στην τηλεόραση που στη είναι». Λάρα. Δεν θα σε πούμε «Στη Λάρα». Ναι. Έχεις επιλέξει να βάλεις ένα παντελόνι που είναι της μοδός τον τελευταίο καιρό, που είναι το καρό. Βεβαίως. Έχεις επιλέξει ένα ζευγάρι γόβες που επίσης είναι της μοδός, με λευκές. Άρα δηλαδή έχεις πετύχει τη μόδα και έχεις κάνει ένα πάρα πολύ safe ντύσιμο με μια πάρα πολύ λάθος τσάντα. Οκ. Okay. Έχω την εντύπωση ότι το παντελόνι δεν κάθεται πολύ σωστά το μήκος του με τη γόβα, να ξέρεις. Δύο. Ευχαριστώ. Γι' αυτό το χρονόμετρο, εγώ κατάλαβα. Πραγματικά θα τελειώσουμε σε λίγο. Θα φέρω το χρονόμετρο του Δημήτρη που έχει για τους. Να φέρω το χρονόμετρο, αλλά να σου πω τι γίνεται. Όταν ξεκινάω, πετάγονται μετά και μου παίρνουν το χρόνο. Έχω ένα άλλο τρομερό όταν βράζω τα αυγά. Και γυρίζει Κωνσταντίνα, να βράζει τα αυγά. Δεν το μπορεί να το απολογίσει. Πόσα λεπτά τα βράζει εσύ. Πιστεύω ότι η Κωνσταντίνα, ω γνήσια παρθένο, έχει στην κουζίνα. Τα πάντα. Πες μου, σε παρακαλώ, σε αν έχεις... Σε μικροσυσκευές, ναι. Αν με βλέπει ο άνθρωπος που τη σπήρα... Έχεις σκορδοκόφτη.
Όχι, δεν τρώω σκόρδο. Δεν βάζεις στο φαγητό, τα μαγειρεύεις. Σε παρακαλώ, παιδί μου, κάτι. Γιατί είχα μια τραυματική εμπειρία. Έτρωγα ένα πουρέ. Ναι. Καλά, σα το πω άλλη φορά. Πάντως, για να σε βοηθήσω. Επειδή μου είχα σχέση με ένα παιδί, άρχισα να βγαίνω. Μάγειρας. Όχι μάγειρας. Εγώ έτρωγα το πουρέ με το σκόρδο και πήγαινα στο ραντεβού. Και επειδή έβαζα λίγο, νόμιζα ότι δεν μυρίζει. Και μου λέει μια μέρα που τα είχαμε, ξέρεις, αναπτύξαμε πια σχέση. Ήρθατε έτσι κοντά. Και μου λέει, ρε αγάπη, όχι, ήμασταν μαζί. Μπορείς να μου πεις τι τρως εκείνη τη μέρα, γιατί είχα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και του λέω, πατάτα, του λέω, λιωμένη. Μου λέει, αποκλείεται. Του λέω, μα αλήθεια σου λέω. Μου λέει, κάτι βάζει. Κάτι βάζει την πατάτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχω όλες τις μικροσυσκευές. Να σου πω. Λεμονιού, πορτοκαλιού, γκάτζετ, δεν έχεις. Έχεις αυτό που καθαρίζει τα κεράσια. Όχι, όχι, είμαι παραδοσιακή, αλλά έχω πραγματάκια. Α, τέτοιο. Ναι. Αυτό που αλλά το χρονόμετρο. Κεράσια, για να το, το βραστό αυγό πάντως, αν το τρως φυκτό, δεν χρειάζεται χρονόμετρο. Πατάς και βγαίνει το κουκούτσι από κάτω. Το θέλω συγκεκριμένο, όχι πολύ σφιχτό. Στο 8 λεπτά είναι. Στα 8 λεπτά παίζεις τένις με το αυγό. Θα μου αλλάξει το αυγό μου. Κάνω τρομερά ποσέ αυγά, άμα θέλετε. Μα κάνεις. Η εκπομπή μεταλλάσσεται σε Mike. Και έχω και αυτό που τα, έχω αυτό που τα ψαρεύεις, τα αυγά. Τι είναι τα ψαρεύεις. Τα ψαρεύεις μέσα. Το έχω και εγώ. Εσύ είσαι δεξαμενή του. Το έχω και εγώ αυτό. Στην κατσαρόλα. Έχει ένα ειδή, μια κουτάλα με τρύπες. Έχει μια κουτάλα ειδική. Το έχω και εγώ αυτό. Μπράβο, Δημήτρη μου. Τώρα είναι η στιγμή του Στέλιου. Πόσα δηλαδή αυγά βράζεις. Δύο. Και τα ψαρεύει κιόλα. Πώς θα τα πιάσει μέσα από την κατσαρόλα. Αφού τα δύο τα βράζει και στον πρίκι, βρε. Όχι, ποσέ. Να βάζει και λίγο. Τα ποσέ ψαρεύω. Να βάζει και λίγο ξυδάκι. Με βράνι τα κάνει τα ποσέ. Όχι. Με τι. Έτσι. Ωραία, θα βάζει και λίγο ξυδάκι τότε. Το ξέρω, το ξέρω, ξέρω. Για τα αυγά είπαμε τώρα. Για αυτό που βλέπω. Δεν είναι κακό για μια άλλη. Άλλη. Για άλλη γυναίκα. Κατάλαβε. Ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Ωραία. Θέλω και τη συνέχεια. Θα στο εξηγήσω. Λοιπόν, είναι ωραίο το παντελόνι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το άνοιγμα που έχει μπροστά. Σε κολακεύει, σου φαίνεται πάρα πολύ ωραία η γόβα. Εγώ τη γόβα τη βρίσκω μια χαρά. Μ' αρέσει και το πουκάμισο. Μ' αρέσει και το πανοφόρι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και μ' αρέσει και ο χρωματικός συνδυασμός. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ η μαύρη τσάντα. Α. Ναι. Σε βρίσκω κομψότατη. Είσαι όμως ένα κορίτσι 21 ετών. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα ρούχα δεν σου ταιριάζουν. Δηλαδή, σου ταιριάζουν στο σώμα σου, είναι ωραία συνδυασμένα, δεν ταιριάζουν στη ψυχοσύνθεσή σου, στην ηλικία σου, στο πρόσωπό σου. Εντάξει, με ένα νομίζω η γόβα το κάνει. Όλο λίγο. Αυτό είναι λίγο συντηρητικό. Ναι. Είναι κομψό όμως. Του λείπει κάτι για να είναι κομψό που θα περάσει μέσα στο σχολείο και θα γυρίσουν να σε κοιτάξουν. Του λείπει κάτι. Του λείπει αυτή η λάμψη. Ίσως να του λείπει μια ωραία ζώνη, ένα πιο ενδιαφέρον κραγιόν. Ίσως να θέλει λίγο το μαλλί να είναι πιο ανάλαφρο, να υπάρχει μια κίνηση γενικά σε αυτήν την εικόνα. Είναι πολύ μαζεμένη η εικόνα. Mm-hmm. Λοιπόν, είσαι σωστά ντυμένη κατά κάποιον τρόπο, είσαι λάθος ντυμένη για εσένα, είσαι λάθος ντυμένη για την ηλικία σου. Τώρα θα μου πεις 21 χρονών. Αυτό, πώς θα έχω εγώ παιδί θέσαμε. Και θα πάω να πάρω το. Εγώ είπα 29-30. Οπότε πήγε σε λίγο μεγαλύτερη. Ούτε για 29-30 είναι αυτό το ντύσιμο. Θα σου βάλω 2 σήμερα. Ευχαριστώ. 8,8. Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Εύα Μπάς. Παρατηρώ ότι στο καθημερινό, στα καθημερινά κόνσεπτ όλες έχετε βάλει το γκρι στοιχείο σήμερα. Γκρι. Τι είναι αυτό, σαν ένα γκριζάρι, μαυρό. Λευκό. Α, έτσι όπως σε είδα περπάταγες, ξέρεις, μου κάνει, μου αφήνει την αίσθηση του γκρι. Καρό είναι. Ναι, αλλά είναι λευκό με μαύρο. Ναι. Δεν είναι με γκρι.
Καλά, αλλά θα μπορούσε να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, πες μου το κόνσεπτ. Λοιπόν, εγώ είμαι πολίτρια σε κατάστημα καλλιντικών. Ναι. Αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο. Εγώ το τοποθέτησα ότι είμαι και μακιγιές αισθητικός, διότι... Συνήθως έτσι γίνεται, ναι, ξέρουν. Επειδή δεν θα μπορούσα να δουλεύω σε κατάστημα καλλιντικών αν δεν ήμουν μακιγιές. Οπότε επέλεξα να εργάζομαι σε ένα κατάστημα συγκεκριμένο, το οποίο έχει τις πιο luxury κοσμήματα καλλιντικά. Και έδωσα βάση επίσης στο μακιγιάζ και στο κραγιόν, το οποίο υποτίθεται ότι προωθούμε αυτή την περίοδο. Ωραία. Αυτά. Τέλεια. Κορίτσια, βαθμολογία. Μαράκι μου. Εύα, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Σου πάνε πολύ αυτά τα χρώματα. Μου αρέσει πάρα πολύ το δερμάτινο μαύρο με αυτή την μπότα. Αν άλλαζα κάτι, θα ήταν μόνο το πανοφόρι. Αυτό. Ναι. Να μην το βάλω. Δεν μου αρέσει η υφή του. Δηλαδή που φαίνεται πολύ matte, ενώ θα ήθελα να είναι κάτι oversized δερμάτινο και αυτό. Για κάνει άλλο μαύρο αυτό. Δέρμα, ναι. Πάνω, δέρμα κάτω θα ήταν του μάτσου. Ναι, ίσως και να μην είναι και το κόψιμο τόσο ταιριαστό. Okay, ναι. Αλλά όλο το υπόλοιπο μου αρέσει πάρα πολύ και η τσάντα που έχεις επιλέξει. Θα πήγαινε και σε δερμάτινη η ίδια τσάντα, αλλά και έτσι μου αρέσει. Είσαι πολύ όμορφη, μου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά τα πήρες προαιρετικά άλλωστε, γιατί δεν θα τα φοράς στη δουλειά. Ποια? Την τσάντα και το πανοφόρι. Θα τα φοράω στον δρόμο όμως. Όχι, γιατί είμαι στον δρόμο προς τη δουλειά. Α. Υποτίθεται έχω ξυπνήσει, ετοιμάζομαι. Έτσι okay. Λέει το κόνσεπτ και πάω στη δουλειά. Okay. Φωτεινή μου. Γεια σου, Εύα μου. Hello. Συμφωνώ, είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Εγώ, εμένα αυτό που μου το χαλάει βασικά είναι το σακάκι. Το γκρίζο καρό. Ναι, okay. Οκ. Θα το βγάλω κι αυτό βέβαια, γιατί δεν μπορώ να δουλέψω με το σακάκι. Το βάλα για το styling πιο πολύ. Ωραία. Ναι, για μένα αυτό το χαλάει όλο, γιατί ουσιαστικά έχεις ένα πολύ μοντέρνο σύνολο. Αυτό είναι... Ναι, γι' αυτό το έβαλα, για να σπάσει λίγο. Μου άρεσε εμένα. Είναι μοντέρνο κλασικό, ενώ το σακάκι είναι κλασικό και το κάνει μη μοντέρνο, το πάνω μέρος, χωρίς λόγο, ενώ είναι πολύ ωραίο από μόνο του. Okay. Και έχει και το σκουλαρίκι που επίσης το κάνει λίγο κλασικό, αλλά ναι, επειδή τα άλλα είναι δερμάτινα και είναι το μισό outfit, όλο δερμάτινο, που είναι πολύ ωραίο και σου πάει πάρα πολύ. Ήταν η σωστή ισορροπία. Με το σακάκι τη χάνει λίγο, εγώ πιστεύω, έτσι όπως το βλέπω, γιατί το φόραγες όταν βγήκες. Ναι. Μου φάνηκε ότι δεν το φόρησες, τέλος πάντων. Μου φάνηκε ότι δεν το είχες πριν και μου άρεσε και πολύ. Αυτό θα ήθελα ίσως ένα άλλο σακάκι. Okay. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου χαλάει την εικόνα, ενώ η βάση είναι πάρα πολύ ωραία και το παλτό μου άρεσε μαζί. Γιατί προφανώς έχει άλλο μαύρο το δέρμα και άλλο μαύρο ένα... Μάτι ένα παλτό, ναι. Οπότε δεν εμένα δεν με πειράζει αυτό. Δέρμα, γιατί είναι πρωί. Ναι, όχι. Εγώ δεν θα το ήθελα αυτό. Θα το κάνω λίγο γι' αυτό, σε σχέση με αυτό που άκουσα πριν, εγώ δεν σύμφωνα με αυτό. Okay. Εγώ θα άλλαζα το σακάκι μόνο, προσωπικά. Αλλά είναι πολύ ωραίο κάτι άλλο. Πολύ ωραία. Πάμε στο μισό ώρα. Thank you. 3,6. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλώς την Εύα. Βρε καλώς την Εύα. Στέλιο μου. Ωραία τσάντα. Αρέσει, πολύ από χθες. Από χθες τη βλέπω και λέω. Έχουμε την ίδια, τι να κάνουμε. Πού την πουλάνε αυτή η τσάντα να πάνε να την πάρουν κάπου δώρο. Λυμπίζεται αυτή η τσάντα. Ποια την κράταγε χθες. Όχι, εχθές. Εσύ την κράταγες. Ποια την κράταγε. Ποια την κράταγε. Ποια την κράταγε. Α, Ιωάννη. Εγώ πρώτη φορά τη φέρνω. Ναι. Α, και εσύ την πήρε. Ναι. Δεν στη δάνεισε. Μα δεν σα είπα, βρε παιδί μου, να ανταλλάσσετε ιδέες. Μην πετάτε τα λεφτά να παίρνετε όλες τα ίδια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εσύ δουλεύεις λοιπόν σε μαγαζί με καλλιντικά. Ναι, σε πολύ γνωστό. Πάρα πολύ γνωστό. Πόσο γνωστό δηλαδή. Αλυσίδα, αλυσίδα. Ας πούμε, ναι, να πω, μπορώ. Όχι. Όχι, αλυσίδα καλλιντικών, το καταλάβαμε. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Καταλάβετε, σε μεγάλο. Πολυκαταστήματα. Όπως π.χ. Ναι, 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 μην πεις, καταλάβαμε. Σε πολυκατάστημα, ας πούμε, και δουλεύεις σε κάποιον όροφο με καλλιντικά. Υπάρχει και αλυσίδα που είναι μόνο καλλιντικά, χωρίς να είναι πολυκατάστημα, που έχει γιατί το κάνεις, και φοράνε... Γιατί το κάνεις στο συγκεκριμένο και είσαι πολύ γνωστό. Γιατί? Όχι, δεν είναι πολύ γνωστό, επειδή εκεί... Όχι, δεν είναι θέμα επίπεδου, απλά για το συγκεκριμένο look που εγώ εμπνεύστηκα και φόρεσα, πιστεύω ότι ταιριάζει εκεί. Αν φορούσα κάτι άλλο διαφορετικό, θα ταιριάζει σε ένα άλλο μαγαζί. Α, έχεις τηθεί για συγκεκριμένο κατάστημα. Έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, ναι, διότι εκεί φοράνε μαύρα. Οπότε πες και να βάλεις μαύρα.
μου άρεσε αυτή η ιδέα. Άμα και κράτησα χαμηλούς τόνους προς τα κάτω και έδωσα έμφαση στο μακιγιάζ. Τώρα κατάλαβα. Διότι θα ήθελα να πουλήσω το μακιγιάζ. Το κραγιόν και τα λοιπά, γιατί θα με ρωτήσουν. Οπότε... Αυτή τη δουλειά την κάνει η αδερφή μου. Αυτή είναι η δουλειά μου, υποτίθεται. Λοιπόν, οπότε δουλεύεις σε αυτήν την οστέλιστα που φωνάρε μαύρα. Τα κορίτσια που δουλεύουν εκεί, ναι, φοράνε μαύρα, εσύ... αλλά με δικά τους στοιχεία. Ωραία. Εσύ λοιπόν εκεί βάφεις κιόλας. Βάφω, ναι. Ωραία. Γιατί φοράνε μαύρα, ξέρεις? Γιατί? Γιατί? Γιατί, για να είναι ομοιόμορφες όλες οι κοπέλες. Όχι. Όχι. Για πείτε μου. Όχι. Και αν προσέξεις και αν δεις φωτογραφίες από backstage επιδείξεις μόδας, ναι. Και ο κόσμος που βάφεις φοράει συνήθως μαύρα ή άσπρα. Συνήθως μαύρα. Okay, ναι. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες στο περιβάλλον, έχει πάρα πολλά χρώματα, ναι. Και θέλουν με το μαύρο να σβήσουν το σώμα τους, να βλέπουν μόνο τα πρόσωπα και τα χέρια. Έχουν πάρα πολύ περιποιημένα χέρια, έτσι. Έχω. Έχεις. Λοιπόν. Και αυτό θα το βγάλω, όπως είπα και στα κορίτσια. Α, για απλά το είναι για το styling, γιατί δεν ήθελα να βάλω απλά ένα παλτό, ήθελα λίγο να το εμπλουτίσω. Αλλά ουσιαστικά θα δουλέψω έτσι. Γιατί δεν μπορώ να δουλέψω με το σακάκι. Και πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι ένα 8ωρο έτσι, ας πούμε, και να είσαι άνετη. Με αυτό. Ναι. Καλέ. Έχει πάει ορειβασία, έχει πάει με αυτό. Πλάκα μα. Με αυτό. Η Εύα Μπάση είναι. Πλάκα μα. Τον όλη που ανέβηκε. Μα πρέπει να είσαι περιποιημένη. Δεν μπορεί να πας με τα αθλητικά. Δεν είπαμε να σε περιποιηθεί. Λοιπόν, επίσης. Ξέρεις ότι συνήθως φοράνε οι make-up artists. Ναι, αλλά εγώ είμαι στον δρόμο. Τώρα πηγαίνω. Ήθελα να βάλω κι αυτό. Θα βγάλει τη ζώνη αυτή. Σωστά. Όχι, θα τη βγάλω, θα το βάλω από πάνω εδώ. Μήπως θα σε εμποδίζει, γιατί αυτό έχει και ένα βάρος. Οκ, okay, και να μην εμποδίζει. Η ποδιά θα το με βγάλω, τα πινέλα και τις σκιές κτλ. Δεν φοράνε όμως όλες αυτό. Το φοράνε την ώρα που βάφουνε. Την υπόλοιπη ώρα δεν το φοράνε. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτό το μαγαζί. Βάφουνε συνέχεια. Πες ότι είσαι το. Δεν το χαλάσετε με αυτό. Αφού έτσι είναι, όπως σου το λέω. Όχι, εγώ βοηθώ. Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά, εγώ είμαι σπίτι μου, ετοιμάζομαι και πηγαίνω προς τη δουλειά μου. Κοίταξε, αν εμποδίσει, θα το βγάλω. Άκουσε με. Η αλήθεια είναι ότι μου κάνεις πολύ περιποιημένη, πολύ σεταρισμένη, μου κάνεις πιο πολύ για την υπεύθυνη του καταστήματος που δεν βάφει. Λοιπόν, θα έπρεπε για μένα να φοράς ένα πουκάμισο, ίσως πάνω από το ζιβάγκο, που να είναι λίγο ανοιχτό, ώστε να γίνει λίγο δεξιά-αριστερά και βάζοντας την ποδιά να πετάξει λίγο εδώ και να κάνει τη σιλουέτα σου πιο ωραία. Τέλος πάντων, μου αρέσει το look, δεν μου αρέσει η πρόταση για μία πολύ 3-8 ώρες όρθια. Μπέτη μου. Εύα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι είσαι σωστά ντυμένη. Το τακούνι, μου αρέσει πολύ η μπορδό αυτή η μπότα, μαζί με τη φούστα. Θα μπορούσε, αν λέει ο Στέλιος, αν είσαι όντως όρθια, γιατί υπάρχουν και τέτοιες κοπέλες που είναι στα αρώματα, που δεν είναι και συνέχεια όρθιες. Λες, στο παρφουμερί section των καλλιντικών, τέλος πάντων. Σιγά τη δουλειά που έχουν όλη την ώρα. Εντάξει, συνήθως δεν κάθονται, δεν έχουν, βέβαια. Συνήθως δεν κάθονται. Είναι όρθιες. Επίτηδες τους στέλνει η επιχείρηση όρθιες για να μην δείξουν απλά ότι δεν έχουν δουλειά και καθόμαστε. Αυτό εννοώ. Μπορεί όμως να πούμε ότι αυτή η φούστα μπορεί να συνδυαστεί και ακόμα με πιο χαμηλή μπότα, ακόμα και με σουέντ. Αυτό το τακούνι 2-3 δάχτυλα που είναι το πιο κοντό, το μισό από αυτό και πιο χοντρό. Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ πιο ξεκούραστο. Μπορείς να το βάλεις και με μια τέτοια μπότα. Μ' αρέσει που είσαι κομψά ντυμένη και φαίνεται πάρα πολύ το πρόσωπό σου και πουλάς τα καλλιντικά στα οποία δουλεύεις. Ναι, ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου η τσάντα. Κατά τα άλλα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το look, μου άρεσε και το ζακετάκι γιατί του δίνει κάτι. Όπως σου έχουμε πει, λόγω του ότι έχεις στενούς ώμους. Γι' αυτό έβαλα εκεί, έβαλα. Ναι, αλλά μετά το έβγαλες. Δεν μπορώ όμως να βάλω και την μπλούζα. Και αν τη βάλεις. Ακού να σου πω, αν βάλεις τσαντάκι σαν αυτό που λέει ο Στέλιος, όντως θα σου κάνει περίεργη τη σιλουέτα. Θα ανοίξει ακόμα περισσότερο κάτω και θα δείξει πιο στενό εδώ. Θα πάρεις τις βάτες που είναι για ρεγκλάν μανίκι. Όχι τις κλασικές που κόβονται. Υπάρχουν αυτές που κάνουν μία στρογγυλάδα που αγκαλιάζει τον νόμο. Και θα τις βάζεις μέσα από το σουτιέν σου. Θα τις κρατάει το σουτιέν σου. Οπότε αυτό αμέσως θα ανοίγει λίγο εδώ στις πλάτες και θα σου κάνει ακόμα πιο ωραία τη σιλουέτα σου. Πάρε διάφορα ζεύγη βάτες να έχεις. Γιατί εγώ τα φοράω τα ζιβάγκο και μου αρέσουν πάρα πολύ και στη ζωή μου. Οπότε... Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σου αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο το πρόσωπο, αλλά εδώ θέλει σου λίγο πάνε, κοίταξε, η ισορροπία που θέλεις εσύ με το ζιβάγκο είναι ότι είναι πάρα πολύ. Συγγνώμη, Μπέτη, επειδή είναι πολύ στενό το πάνω τώρα. Ναι, ναι. Όταν ανοίγει και το κάτω, το πάνω φαίνεται ακόμη στενότερο. Ναι, κατάλαβα. Αν ήταν η φούστα κοντή και στενή, η εικόνα είναι άλλη. Έχει άλλη ισορροπία. Ναι, τα έχω καταλάβει. Εντάξει, τα έχω επιδώσει, δεν είναι. Για ρεγκλάν μανίκι θα πει. Είναι πιο λεπτή βάτα και αγκαλιάζει τον νόμο. Δεν θα
φαίνεται. Και επίσης, να σου πω ότι αυτά που λέμε τώρα είναι η λεπτομέρεια. Είναι η λεπτομέρεια. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι είσαι τραγική, ας πούμε. Καλά, ναι, προφανώς το καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Λοιπόν, τρία για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου. Επίσης, Εύα μου, υπάρχει και ένας πολύ αρχαίος τρόπος για να φτιάξω όμως σου που λέγεται γυμναστική. Δηλαδή, έχω κάνει πάρα πολύ, δεν απλά δεν φτιάχνει. Άκουσα να δεις τώρα. Αυτά, αυτά τα δεν φτιάχνει και τα λοιπά. Ναι, τα έχουμε πει όλοι σε αυτόν τον πλανήτη. Λοιπόν, αν πηγαίνεις λοιπόν και κάνεις κολύμβηση, θα δεις πώς θα αλλάξουν οι ώμοι σου και θα είναι πιο γυμνασμένοι. Θα δέσουν εδώ πάνω γιατί είναι εμείς, οπότε θα αρχίσουν να παίρνουν και χωρίς να κάνεις όλα αυτά με και με βάρη. Και με αυτό εκεί. Ναι, 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 κατάλαβα. Και νομίζω ότι με pole dancing. Ναι. Έχω κάνει. Με το πόνο αλλάζει πάρα πολύ. Αλλά είναι τόσο δύσκολο που επειδή λοιπόν η γυμναστική. Επειδή η γυμναστική λοιπόν πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας και να γυμναζόμαστε για να μπορέσει και το σώμα να αντέχει και να κρατήσει κτλ. Όλα αυτά τα κολπάκια τα αφήνει στην άκρη, βάζει το μαγιουδάκι σου και πα στην πισίνα. Και κλείσαμε. Σε 6 μήνες θα σε μια άλλη. Λοιπόν. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί όλοι έχουμε κάτι μειονέκτημα, κάτι θετικό πάνω μας, οπότε... Ωραία, φτιάχνει αυτό πάντως. Αυτά ότι λοιπόν είναι έτσι το σώμα μου και τα λοιπά, μην τα ξανακούσω ποτέ. Ας είναι αυτό το χειρότερο που έχουμε. Δε, όχι, δεν είναι τόχιο, δεν έχεις τίποτα. Απλά θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που θες να τονίσεις λίγο αυτό εκεί πέρα, με γυμναστικούλα έρχεται. Εντάξει. Λοιπόν, έχεις κάνει πάρα πολύ καλά που έχεις βάλει ζιβάγκο. Γιατί το ζιβάγκο κλείνει πάρα πολύ ωραίο το λαιμό εδώ, οπότε γράφει αναγκαστικά ό,τι και να γίνει το πρόσωπο. Mm. Και από τη στιγμή λοιπόν που εσύ είσαι μια κοπέλα που δουλεύει σε μακιγιάζ και θες να τονίσεις το πρόσωπό σου, ο καλύτερος, ο μοναδικός και ο νούμερο ένα τρόπος για να γράψεις το πρόσωπο είναι να το κλείσεις μέχρι εδώ. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν βάζει ζιβάγκο και γράφει όλο αυτό εκεί. Εμένα δεν μου καθόταν πολύ καλό το σακάκι, γιατί ανοίγει περίεργα. Οπότε από τη στιγμή που το κοντό. Το έβαλα έτσι για στάλι. Για styling το έβαλες, είσαι όμορφα ντυμένη όμως και δεν μπορώ να το ευχαριστώ παραβλέψω πολύ όλο αυτό το πράγμα. Τρία. Thank you. 11,6. Ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Ιωάννα Σιαμπάνη. Σου. Είμαι νηπιαγωγός. Ναι. Και σήμερα έχουμε συνάντηση προγραμματισμένη με τους γονείς, οπότε θα τους περιμένουμε μαζί με τις άλλες έτσι νηπιαγωγούς. Προχωρημένη νηπιαγωγός. Ναι. Και με το κίτρινο γυαλί. Τι να κάνουμε. Τη ζεύρα. Μια ταχπινιά, ένα χρώμα με παιδάκια, είμαστε μικρά. Βάλουμε και το και τους μαθαίνει σήμερα τα ζώα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, ναι, ναι, ναι. Και τι έλεγα. Αυτό είναι πολύ ωραίο, μου θυμίζει Αράχοβα βέβαια. Αυτό. Ναι. Ναι. Εντάξει, δύο είναι. Είναι δύο, πώς ναι. έχεις βάλει. Είναι ένα παλτό και ένα πόντσο. Αυτό μου θυμίζει Αράχοβα. Ναι. Και η ζεστή σοκολάτα. Ναι. Είναι έτσι κόζι για τα παιδάκια, χρωματιστό, ζωηρό. Έχω βάλει και το πουκαμισάκι να είμαι λίγο πιο έτσι που θα το βγάλω να με δουν οι γονείς. Ωραία. Αυτά. Το γυαλί θα το βγάλω, απλά τώρα το έχω έτσι. Ωραία, πάμε στη βαθμολογία. Τζίνα μου. Γεια σου Ιωάννα. Γεια σου Τζίνα. Θέλω να σου πω κάτι. Τι. Που έλεγα εδώ στην Έλλη πριν όταν πέρναγες, ναι, ότι μου θυμίζεις τον Τζον Λένον σε θηλυκό σήμερα. Είσαι ίδια όμως. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, δεν φοράω στρογγυλά γυαλιά όμως. Όχι, αλλά... Ναι. Μου θυμίζεις αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, έχω να σου πω για το look σου τώρα, ότι μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός των prints που έχεις κάνει και των υφών.
γιατί μου ταιριάζουν έτσι όπως τα βλέπω από μακριά. Ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα να πω, τι να σχολιάσω, είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνα μου. Γεια σου, Ιωάννα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Νομίζω ότι γίνεται ένας χαμούλης από... Ωραίος χαμούλης. Ναι, σου πάνε, σου πάει και το χρώμα. Ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το παπούτσι με την εσάρπα. Δηλαδή το από μέσα είναι τέλειο και η τσάντα. Αυτά τα δύο νομίζω. Ποιο, αυτό με το παπούτσι. Μου κάθονται κάπως στο μάτι. Αλλά είσαι πολύ ωραίο και σου πάει το χρώμα αυτό. Ευχαριστώ. Καλά. Πάμε μέσα όρο. 3,9. Ευχαριστώ. Σας θυμίζει ο Τζον Λένον. Ναι. Όχι. Αλήθεια. Ναι, κομπλιμέντο είναι αυτό. Μπέτε ναι, μου. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, τα βγάλω αυτά. Ό,τι είχες τα βάλες, ρε Ιωάννα, σήμερα. Τι? Ό,τι είχες τα βάλες, λέω, όλα μαζί ήθελες να τα βάλεις. Εντάξει, μου τέριαξαν εμένα, δεν ξέρω. Σε μπερδεύει όταν το βλέπεις αυτό το look. Καταρχάς, βγάλε αυτό το πόντζο πάνω από το παλτό. Το κρύψεις το βασικά παλτό. Θα τα βγάλει όλα κάποια στιγμή. Ναι, που θα ναι, ναι. Είναι τόσο ωραίο το παλτό. Δεν χρειάζεται να το βάλεις αυτό το πόντζο από πάνω. Είναι υπερπροσπάθεια. Δηλαδή να δείξεις. Σκέφτηκα ότι... για τα παιδάκια ότι θα είναι ευχάριστο να δουν έτσι. Είναι το παλτό χρώμα. Που είναι κίτρινο καρό. Πολύ ευχάριστο. Ναι. Συγγνώμη, δεν έχετε συνάντηση με τους γονείς. Ναι, ναι. Ωραία, άρα θα βγει και το παλτό. Ναι. Βγάλε και το παλτό. Απλά σήμερα, επειδή έχουμε συνάντηση με τους γονείς, σκέφτηκα να βάλω έτσι αντί να έβαζα ένα πουλοβεράκι, έβαλα ένα πουκάμισο. Να είμαι λίγο πιο έτσι. Στην αρχή νόμιζα ότι με χαλάει το παπούτσι μόνο. Να. Αλλά τελικά θεωρώ ότι αν έβαζες ένα σκούρο παντελόνι, θα υπήρχε μια ισορροπία. Γιατί το παπούτσι τώρα με ενοχλεί με αυτό το παντελόνι, χρωματικά. Βάζοντας το παλτό που είναι κίτρινο, το μπέζ μέσα κάνει πάρα πολύ χλιαρό και πολύ άτονο. Ήθελε μαύρο δηλαδή. Και δεν τα δένει. Ναι, σκούρο, γκρι σκούρο, μαύρο, ξεβαμένο μαύρο. Νομίζω ότι το μαύρο θα έδαινε πιο ωραία την όλη κατάσταση. Δεν είμαι σίγουρη για το πουκάμισο, να σου πω την αλήθεια. Κάτι του δίνει, αλλά βάζοντας και από πάνω και το πόντζο, εμένα δεν μου αρέσει. Γίνεται ένα πράγμα busy που ψάχνω να με μπερδεύει, ψάχνω να δω τι φοράει αυτή, πώς είναι. Δεν υπάρχει ισορροπία, δεν υπάρχει αρμονία. Το παπούτσι, να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει σαν παπούτσι. Αλλά αν το κρατάγαμε, σε περίπτωση που το κρατάγαμε, σίγουρα θα το έδαινε περισσότερο ένα μαύρο παντελόνι. Όχι αυτό. Λοιπόν, ασυντόνιστο που λέει και ο Στέλιος. Δύο. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Λοιπόν, Ιωάννα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι μπότες. Ευχαριστώ. Τι θα σας αρέσει. Ήξερα ότι θα τις εκτιμήσετε. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Την εικόνα μου τη χαλάει στο σύνολό της, έτσι όπως είναι αντιμένη και με τα γυαλιά κτλ. Που εμένα δεν μου θυμίζει τον Τζον Λένον. Δεν την όταν είσαι Τζον Λένον. Αλλά μπας φέτος. Ναι. Μου τη χαλάει το πουκάμισο. Στην ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι. Γιατί χρωματικά το. Γιατί είχε μία πολύ περισσότερη πληροφορία και όλο αυτό έτσι όπως ήσουν με τα κίτρινα γυαλιά, με αυτό το παλτό που έχεις βάλει, με το πόντσο από πάνω, με το παντελόνι που για μένα είναι οκ με τα υπόλοιπα και με τις μπότες, θα ήθελα ένα πολύ πιο ήσυχο πουκάμισο. Κατάλαβα, ναι. Έτσι όπως θα είσαι μαζί με τα παιδάκια. Χαριτωμένη. Χαριτωμένη. Και φοράει από τη ζεύρα κτλ. Δεν μπορώ να μην σου δώσω έναν βαθμό. Θα του πω και μπράβο γιατί του τα άμαθα, οπότε το αναγνώρισαν. Θα του επιβραβεύσω με καραμελίτσα. Ευχαριστώ. Στέλια μου. Λοιπόν, Ιωάννα, εύχομαι καταρχάς να μην έχει διεύθυνση εικόνα πουθενά. Αχ, θα τρελαθώ. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Από το παράθυρο. Ναι, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η εικόνα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ το παντελόνι, πάρα πολύ οι μπότες. Η ζώνη και το πουκάμισο. Μου αρέσει και το παλτό και το πόντσο. Και τα γυαλιά. Και τα μαλλιά. Μέχρι και η τσάντα ήταν ωραία. Η τσάντα είναι. Τρέπουμε τώρα. Ναι, αλλά οκ, παίρναγε όλα αυτά τα χρώματα. Μη μου στείλουν καμιά φωτογραφία αυτά τα ρούχα έτσι, γιατί θα τρελαθώ αλήθεια σου. Μόνο, τι γιατί να τώρα αυτές τις μέρες παίρνω αυτές τις Μαρίας με τα διαφορετικά εμπριμέ και τρελαίνομαι, φουντώνω. Μη μου αρχίσουν για αυτά τώρα το καρό με το πόντσο και το εμπριμέ που κάμισο και τη λεωπάρα. Είναι όλα από διαφορετικά μαγαζιά, καλά, δεν καλά, έχω καλά, δει καλά, καλά, μα τα λοιπόν, άκου, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω. Εγώ σε πιστεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ η εμφάνιση. Δεν μου αρέσει για το κόνσεπτ. Ναι. Καθόλου ναι. Όμως. Θα σου πω γιατί. Γιατί. Θεωρώ ότι η νηπιαγωγή, αυτό είναι δική μου θεωρία, ναι. Έτσι. Θεωρώ ότι η νηπιαγωγή πρέπει να έχουν μία ηρεμία στην εμφάνισή τους. Mm. Πρέπει να έχουν απαλά, ζεστά χρώματα ή καθαρά χρώματα, όχι πάρα πολύ έντονα.
για να είναι κοντά στα παιδιά. Το να είσαι κοντά στα παιδιά δεν είναι μόνο αφοράς μια ζεύρα που θα σε ρωτάνε τα παιδάκια τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο. Πραγματικά θεωρώ ότι η νηπιαγωγή και η εκπαιδευτική γενικότερα πρέπει στην εικόνα του να έχουν μια ηρεμία. Και επίσης αυτή η ηρεμία δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους γονείς. Δηλαδή, εγώ αν πήγαινα να δω, ας πούμε, την νηπιαγωγό που είναι το παιδί μου, θα ήθελα να είναι, γιατί είσαι και αυτό με τη φωνή εσύ, καταλαβαίνεις, έχει και αυτό με τη φωνή τη τσιριχτή, που είναι ένα τέτοιο για εκπαιδευτικός, θα έλεγα Παναγία μου, το παιδί μου ακούει μείον, στήθη, ότι... Μείον, να φανταστώ είναι. Μείον, δεν είναι μείον, δεν είναι. Θα ακούγομαι σαν τα παιδάκια. Κοίταξε να δεις, θέλει εκπαίδευση αυτό, μπορείς να το φτιάξεις, δεν να, είναι... Και έχω κάνει, σκεφτείτε, και αγωγή λόγου, έχω κάνει ορθοφωνία. Α, δεν πέτυχε. Ωραία. Να ξανακάνεις όμως. Ναι. Να ξανακάνεις, γιατί φτιάχνεται αυτό. Αλλά αν είσαι εκπαιδευτικός και δίνει πιαγωγός, θα είσαι αυτή η φωνή, τι, Μαρία! Κατάλαβες. Υπάρχει πρόβλημα. Έχω παρατηρήσει ότι όταν είμαι λίγο στεναχωρημένη μιλάω πιο ήρεμα και είναι η φωνή μου πιο... Είσαι στεναχωρημένη μόνο σήμερα. Εσύ, Όχι, τώρα όλοι το κάνω επίτηδες. Όλοι άλλοι στον πλανήτη όταν είμαστε στεναχωρημένοι είμαστε τυρλι-τυρλι. Ναι, στην πραγματικότητα όλοι οι άνθρωποι... Άμα είμαι πνευματισμένη, χαρούμενη, τσιρίζω. Ναι, ναι, το καταλάβαμε. Και φαντάσου τώρα να έρθουν τα παιδάκια και να σε εκνευρίσουν και αρχίσεις να τσιρίζεις. Και να έρθουν οι γονείς και να σε ακούσουν χαμός. Πάλι καλά που δεν είμαι νηπιαγωγός. Τα έχουν πάρει τα παιδάκια, το έχουν πάει σε άλλο νηπιαγωγείο. Ωραία. Μπομάρες εικόνα, θεωρώ ότι δεν είναι για νηπιαγωγός, αλλά είναι μια δύσκολη ιδέα. Βάλε Παναγιά μου το χέρι σου να μην μου στέλνουν φωτογραφίες. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. 11,9 Ιωάννα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Μαρία Λέκα. Εγώ ανοίγω κατάστημα με γυναικεία υποδήματα και πάω στην εφορία να κάνω έναρξη για το κατάστημα. Αυτά είναι ειδικά από το μαγαζί σου? Είναι υποτίθεται από το μαγαζί μου, γι' αυτό επέλεξα ένα παπούτσι από ένα σχεδιαστή που μου αρέσει πολύ τα παπούτσια του. Ναι. Και κάτι πιο ιδιαίτερο, ας πούμε, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός μου, ότι θα ανοίξω κατάστημα. Υποτίθεται ότι είναι, ας πούμε, αξιολογή μου, αλλά δεν είναι. Και πας σε εφορία. Ναι. Έχεις πάει ποτέ? Όχι. Δεν έχει χρειαστεί. Με βοήθησαν οι γονείς μου σε αυτές τις δουλειές μέχρι τώρα. Εντάξει, κορίτσια, βαθμολογία. Ναντίν. Ωραία τα ρούχα σου σήμερα. Είναι μια εικόνα, την έχω συνηθίσει. Φοράς συνέχεια καρό, αλλά είσαι πολύ ωραία. Συνέχεια καρό. Η φούστα είναι πολύ ωραία με το παντελόνι, το σακάκι είναι ωραίο. Το λίλα που έχεις βάλει από κάτω είναι nice με το παλτό, το παπούτσι είναι ωραίο. Πολύ ωραία είσαι, αλλά αυτό... Κουράστηκα με το καρό αυτό. Sorry. Έλλη. Γεια σου, μαράκι μου. Γεια σου, Έλλη. Είσαι όμορφη, αλλά νομίζω ότι για εφορία θα ταλαιπωρηθείς πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί έχει ούρα, έχει πολύ κόσμο, περιμένεις πολύ ώρα, φοράς ψηλά παπούτσια, δεν έχει πάντα να κάτσεις, επειδή εγώ πηγαίνω. Είναι πολύ χαμηλά. Μην παίρνεις και όρκο. Καλά, μου φαίνεται πολύ χαμηλά. Ξέρεις τι, είσαι πάρα πολύ ωραία, απλά θα ταλαιπωρηθείς με το παπούτσι αυτό, αλλά καταλαβαίνω ότι θες να δείξω ότι είναι και καλά από το δικό σου κατάστημα, γιατί γι' αυτό πας. Και νομίζω ότι είσαι πολύ καλά ντυμένη για εκεί που πας, για εφορία. Το ότι το έχεις κάνει
ότι έχει δώσει πάρα πολύ στυλ για εκεί που πας. Ήθελε κάτι λίγο πιο χαλαρό. Δηλαδή, και αν δεν έβαζες τη φούστα, σκέτο να το έχεις, θα ήταν πάλι πάρα πολύ ωραίο για εκεί που πας. Ευχαριστώ. Πάμε στο μέσο όρο. 3,4. Ευχαριστώ. Καλώ. Γεια σας. Δημήτρη μου. Βρε καλώ στη Μαρία, που δεν έχει πάει στην εφορία. Θα πας και θα δεις. Καμία σχέση. Όχι, εσύ καλά έκανες και δείχνεις. Θα πας και θα δεις. Καλά έκανες και δείχνεις εσύ, αλλά θα πας και θα δεις. Για πρώτη φορά, ξέρεις. Λοιπόν, πας στην εφορία και μετά πήγαινε και κάπου άλλο να πιεις και ένα καφέ, γιατί είσαι ωραία ντυμένη. Μου αρέσει αυτό το ντύσιμο που έχεις κάνει. Έχεις ταιριάξει πάρα πολύ και τις υφές και τα χρώματα και κάποια καρό. Να καταλάβω λίγο, υπάρχει ένα σετάκι κάπου. Καλά το βλέπω. Το κοστούμι είναι ένα κοστούμι. Είναι ένα κοστούμι που έχεις βάλει από πάνω, ναι. Okay. Στο οποίο έχω βάλει από ένα πουκάμισο το οποίο έχω κάνει φούστα. Α, ένα πουκάμισο που έχεις κάνει φούστα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έχω ένα θέμα, ρε Μαρία, που δεν μπορώ να μην το πω. Ξεκινάνε πάλι, ξέρεις, αυτό το να μας στέλνουν φωτογραφίες. Και στείλανε μία φωτογραφία για κάτι το οποίο στεναχωρήθηκα τόσο πολύ που πίστευα ότι τόσο ωραία το έχεις κάνει και μου στείλανε ακριβώς την ίδια φωτογραφία. Και ελπίζω να την έχω να την γράψει αυτή από σένα και όχι εσύ από αυτούς. Ποια? Αυτή με την ωραία τη φούστα, την λεοπάρ, την μπλισέ που είχε κάτω την πορτοκαλί ρίγα, που τελείωνε με πορτοκαλί ρίγα και που είχε βάλει ένα πορτοκαλί που κάμισε που το έχει κλειστό μέχρι πάνω και στο ξεκούμπησε ο Στέλιος και είπαμε ότι είναι πολύ πιο ωραίο για να είναι ξεκούμποτο, γιατί και στο φωτογραφία ξεκούμποτο ήταν. Που μας στείλανε, είναι ακριβώς το ίδιο look, με διαφορετικό σας πουκάμισο από πάνω. Σας είχα πει ότι η φούστα και το πουκάμισο είναι από το ίδιο κατάστημα. Ήταν και το άλλο πουκάμισο από το ίδιο κατάστημα. Ναι, αλλά εγώ έκανα το συνδυασμό να βάλω δύο πουκάμισα και να βάλω αυτό το πουκάμισο το εμπριμέ με τη φούστα τη λεοπάρ. Εσύ ήρθε τόσο ίδιο όπως επίσης από το κατάστημα. Όπως έδεσα με τα παπούτσια. Ο βασικός στόχος ήταν το λεοπάρ που έδεσα με τα παπούτσια. Και μετά μας στείλανε και μια φωτογραφία μιας φίλης σου που φόραγε ένα λεοπάρ πράσινο παντελόνι με εκείνο το πουκάμισο. Μια φίλη σου που κάνει κάτι ρούχα που μάλλον σου βοηθάει και λίγο. Είναι από την ίδια εταιρεία. Η φίλη αυτή μου έκανε την πρόταση να συνεργαστώ με αυτή την εταιρεία. Ωραία. Ωραία, αλλά θέλω να σου πω ότι πραγματικά στενοχωρήθηκα. Και θα σου πω γιατί στενοχωρήθηκα. Γιατί θεωρώ ότι εδώ μέσα έχεις κάνει πάρα πολλά βήματα, τα πας πάρα πολύ καλά, έχεις βρει ένα στυλ δικό σου το οποίο το λειτουργείς και είναι κρίμα να μόνη σου να πυροβολείς τα πόδια σου. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Θα σας πω, δεν θεωρώ ότι πυροβολώ τα πόδια μου, καθώς αυτό που έκανα, η πρόταση που έκανα ήταν η μπότα με τη φούστα και όχι η φούστα με το πουκάμισο. Η πρόταση που έκανες, Μαρία μου, ήταν ο συνδυασμός των διαφορετικών εμπριμέ. Αυτή ήταν ακριβώς η πρόταση. Γιατί όχι μια πλησέ φούστα με μια μπότα. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η πρόταση ήταν το συνολικό σου look. Και δεν ήταν απλά έβαλα μια μπότα να τη συνδυάσω μια φούστα. Ήταν η πρόταση στο συνολικό look. Και αν το συνολικό look λοιπόν είναι παρμένο από μια βιτρίνα ή από μια κούκλα και εμείς αλλάξουμε την δεν μπότα. Ήτανε. Ναι, αλλά απλά επέλεξα αυτά τα κομμάτια που στην εταιρεία μου το στείλανε. Ναι, αλλά τώρα λες ότι η πρόταση ήταν η μπότα με τη φούστα. Δεν είναι η μπότα με τη φούστα. Ήταν η μπότα με τη φούστα με το πουκάμισο που ήταν συνδυασμένο στη φωτογραφία που μας στείλανε. Αλλά ακόμα και έτσι, συγγνώμη που ναι, ξανά απαντάω. Ακόμα και έτσι να ήταν, δηλαδή μια βιτρίνα που δεν ήταν. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και ένα κουστούμι, εγώ το έδεσα με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Τη γούνα. Γούνα, τσάντα, ζώνη, μπότα. Η βάση ήταν η ίδια, ξεκάθαρη και απόλυτη. Έχεις αυτοπεποίθηση, έχεις κρίση, έχεις γνώση, έχεις προχωρήσει αρκετά και καλό θα είναι να εμπιστευτείς τον εαυτό σου, αρχίζεις και αφήνεις και το μακιγιάζ, όπως λες, δηλαδή προχωράς, κάνεις βήματα. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου, εμπιστεύσου την αισθητική σου και προχώρα και κάνε ένα ωραίο look. Το οποίο να είναι δικό σου και να το προτείνεις εσύ σε όλες τις υπόλοιπες χιλιάδες που σου ακολουθούν. Να είναι δικό σου. Το περιμένουμε αυτό από σένα. Και εμείς και το κοινό σου. Ό,τι κοινό έχεις. Καλό θα είναι να μπεις προς τα εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι μια ωραία εμφάνιση, την οποία θεωρώ ότι την έχω ξαναδεί από εσένα. Με έναν τρόπο τα καρό μπλεγμένα και μπλεγμένα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα όπως φοράς. Δεν μπορώ να μην σου δώσω μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω τι θα δουν τα μάτια μου. Αλλά ο μεγάλος για σήμερα είναι μέχρι 3. Ευχαριστώ. Μπέτη μου. Λοιπόν, Μαράκι, νιώθω κι εγώ σαν να το έχω ξαναδεί. Έχεις ξαναβάλει το παλτό ή το ζιβάγκο αυτό το μοβ. Έχει βάλει ένα κοστούμι καρό με μία φούστα καρό από πάνω. Πέρα από και τα καρό. Καρό. Έχεις ξαναβάλει το παλτό ή το ζιβάγκο αυτό το μοβ. Δεν έχω βάλει τίποτα από αυτά. Ωραία. Okay. Τότε μόνο απλά η τσάντα έχω ξαναχρησιμοποιήσει άλλη μία φορά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτή την ίδια, Ναι, ακριβώς. Ωραία.
Απλά επειδή κάνει συνέχεια αυτού του συνδυασμού, του καρό που μπλέκει τα πολλά καρό, τη φούστα πάνω από το παντελόνι, είναι όλοι είπαμε ότι σαν να το έχουμε ξαναδεί. Επειδή είναι παρεμφερέ, νομίζω το είπε και η Ναντίν. Κοίταξε να δει. Είναι ωραίο, έχει αρμονία, έχει ισορροπία χρωματική. Αυτό το από μέσα, αν και συνδυάζεται ωραία, νομίζω λίγο συχλωμένη. Δεν ξέρω αν ήταν το μακιγιάζ θα μπορούσε να το σώσει. Εγώ μπορεί να βάζα και ένα άλλο χρώμα. Είναι λίγο πιο απαλό. Απλά σκέφτηκα ότι θα είναι πρωί και δεν ήθελα να κάνω. Ναι. Πιθανότατα και ένα πιο ξεβαμένο μπορντό, ένα λαδίσα του παπουτσιού μπορεί να ήταν ωραίο. Να δώσεις λίγο χρώμα στην επιδερμίδα σου, γιατί είναι και το πανωφόρι σου λίγο χλωμό. Το καρό δεν έχει χρώμα. Είναι και αυτό λίγο χλωμό. Εγώ μπορεί να βάζα ένα χρώμα στο ζιβάκο για να είναι πιο ωραίο στο πρόσωπό σου να το φωτίσει. Είναι ωραίο αυτό που βλέπω. Μ' αρέσει πολύ το παπούτσι και επειδή πας στην εφορία έδωσες έμφαση στο παπούτσι. Ενώ το βλέπω το παπούτσι είναι ιδιαίτερο επειδή έχεις μπουτίκ με παπούτσια. Αν κατάλαβα καλά, κατάστημα. Ναι, ανοίγω κατάστημα παπούτσια. Δυστυχώς δεν θα το δει κανείς γιατί έχει και σε εκεί και βλέπουν μόνο. Δεν πειράζει, εντάξει, το βλέπουμε. Έχει και σε, ναι, δεν βλέπουν δηλαδή. Σε βλέπουν από εδώ και πάνω η εφοριακή. Είναι μια ωραία, πολύ κομψή εμφάνιση, αλλά πρέπει λίγο, ξέρεις, να αλλάζεις και εσύ το μοτίβο, γιατί το είχα πει και στην Ιωάννα. Δηλαδή, όταν βρίσκεις ένα μοτίβο, μας το έδειξες. 2-3 φορές φτάνει. Μη μας το κάνεις συνέχεια επανάληψη, γιατί είναι σαν να κάνεις το ίδιο ουσιαστικά. Οκ. Okay? Κατά τα άλλα, είναι μια ωραία εμφάνιση. 3. Ευχαριστώ πολύ. Στέλια μου. Μαρία μου, θεωρώντας από τα κορίτσια τα οποία έχουν εξελιχθεί τρομακτικά μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό φαίνεται και από τα ρούχα που επιλέγεις. Είτε είναι έτοιμες εικόνες, είτε δεν είναι. Φαίνεται όμως από το τι επέλεξες να φορέσεις. Φαίνεται από τα πράγματα που λες στις συμπαίχτριές σου. Έχεις πολύ καλή κριτική ματιά πλέον και εντοπίζεις τα πράγματα που δεν ταιριάζουν και κάνεις και προτάσεις για πράγματα που θα ταιριάζαν, όπως και η Ιωάννα. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία να μάθεις μέσα από το παιχνίδι, γιατί θες να ασχοληθείς με τη μόδα. Και μπορείς να ασχοληθείς με τη μόδα. Μην χάσεις την ευκαιρία και να πέφτεις στα πλαίσια του έτοιμου. Εντάξει. Ωραία εικόνα γενικά. Από το παντελόνι και πάνω, τα παπούτσια είναι ωραία από μόνα τους. 2 για σήμερα. Ευχαριστώ. 11,4 μαράκι μου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Πατρίτσια Κόρφα. Καλησπέρα. Δεν μπορώ να μην σταθώ στην εικόνα του παπουτσιού, η οποία είναι και πολύ αληθοφανής, γιατί όποιος πάει στα μπουζούκια και έχει τα κούνια, πραγματικά με τα χαρίφαλα, κάπως έτσι καταλήγει να μπει στο αμάξι. Ειδικά όταν βιάζεται και φεύγει τρέχοντας. Α, και τώρα μάσκαρα βλέπω εδώ. Αυτό είναι από το κλάμα, αλλά θα καταλάβεις τη συνέχεια. Δεν φοράς καλή. Δεν φοράω καλή μάσκα. Μια διάβροχη. Δεν το είχα προγραμματίσει, Κωνσταντίνα μου, γιατί άκου τώρα να δεις τι έγινε. Όταν ήρθατε εδώ πέρα στο My Style, δεν πήρατε διάβροχη μάσκα. Μα εγώ δεν είμαι στο My Style. Α, οκ. Okay. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θυμάσαι τον προϊστάμενο μου από χθες που ήθελα να τον αποπλανήσω. Ναι. Τον αποπλάνησα. Τα φτιάξαμε. Ναι. Μέσα σε ένα βράδυ. Όχι, έχει περάσει καιρό το κόνσεπτ. Δεν είναι τόσο γρήγορα τα πράγματα και πάμε μαζί στα μπουζούκια και τσακωνόμαστε. Αμέσως και εσύ, μπουζούκια. Εμφάνιση. Πέρασε ένα δίμηνο από τότε, δεν πειράζει. Okay. Τέλος πάντων, είμαι με τον σύντροφο μου στα μπουζούκια και τσακωνόμαστε και φεύγει. Και με παίρνει μετά από μία ώρα. Δεν ξέρω, δεν το ρώτησα. Έφυγε έξαλλος. Δεν είναι ωραία πράγματα. Και με παίρνει μετά από μία ώρα τηλέφωνο, την μπλέκτηκε σε ένα καυγά στον δρόμο πάνω στα νεύρα του και το συλλάβανε. Και το οδηγήθηκε στο τμήμα. Και με παίρνει 3 ώρα που ήταν στο κόνσεπτ τα ξημερώματα και τα παίρνω έτσι όπως είμαι εγώ. Και φεύγω τρέχοντας, πατάω και τα κλάματα στο ταξί γιατί ένιωθα τύψεις και πάνω τον βρω. Ή μη σ' άφησε στα μπουζούκια. Πας και με ταξί. Πά και τον βρίσκω, κατάλαβες. Πας και να τον ελευθερώσεις. Άσε, ήρωας, τουλάχιστον. Και πας και έτσι. Και πάντα, θα προλάβω να αλλάξω.
Όχι, αλλά δεν τρέπεσαι λίγο έτσι. Όχι, θα μπορεί να κάνω και λίγο τα γλυκά μάτια στους αστυνομικούς, να τους πω αφήστε τον, είναι καλό παιδί, παραφέρθηκε. Τα μαύρα βρε θα κάνεις, τα μαύρα μάτια. Θα είμαι γλυκούλα, δεν πειράζει. Και έχεις και γαρίφαλα στο μαλλί, έχεις στερεώσει. Από τη βιασύνη ήταν, όχι, γιατί μου τα απαιτούσαν από το άλλο τραπέζι και μείνανε. Γιατί δεν πήρες τηλέφωνο από δίπλα να κάτσεις εκεί. Πού να κάτσεις, στο... στο δίπλα τραπέζι. δεν πειράζει, δεν είχα τόσο καλό. Κορίτσια, βαθμολογία. Χριστίνα μου. Αρχικά, να σου πω, ότι και εγώ όταν πήγα στα μπουζούκια, αυτό το τραγούδι έβαλα. Ήταν το βιώτο που σκέφτηκαν για, να... για τα μπουζούκια. Λοιπόν, μ' αρέσεις, mm-hmm. ωραία εικόνα είναι. Έχεις όλη τη λάμψη που θα ήθελα να τα ζητάνε τα μπουζούκια. Αυτό στο κεφάλι δεν το έβαζα. Mm-hmm. Θα άλλαζα σίγουρα παπούτσι και γούνα. Okay. Αυτά. Ευχαριστώ. Φραντζέσκα, γράφεις 5 ή S. 5. S για ποιον. Το S που θα πήγαινε. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πολύ το από μέσα αυτό που φοράς. Είναι τρομερό. Μ' αρέσει το γουνάκι σου. Μ' αρέσει όλο ότι πώς σκέφτηκες το κόνσεπτ με αυτό που έκανες με τη μάσκαρα, με τα λουλούδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η τσάντα ταιριάζει με το από μέσα σου. Και το παπούτσι μ' αρέσει. Εντάξει, δεν μπορούσα να βάλεις κι άλλο, αλλά... Κοίτα, έπρεπε κάπως να στερεωθεί και το γαρίφαλο για να ταιριάζει το κόνσεπτ. Οπότε έπρεπε να είναι στιλέτο, αλλιώς δεν στερεωνόντουσαν καλά. Και να είναι ρεαλιστικό. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο μέσο όρο. 3,7. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλώς τη. Τι κάνετε. Καλά εσύ. Είδατε ερώτησα σήμερα και θα ρωτήσω και τον κύριο Αργυρόπουλο. Τι γίνεται. Τι απ' όλα. Καλά. Ήσουν στα μπουζούκια λοιπόν και έφυγες τρέχοντας. Ναι. Μήπως δεν έπρεπε να φύγεις. Να κάτσεις στα μπουζούκια. Ναι. Στην πραγματικότητα μάλλον δεν θα έφευγα. Ναι. Αλλά ήταν στο κόνσεπτ, τι να κάνω. Ναι, αλλά ούτε γιατί τσακωθήκατε ξέρεις, ούτε... Όχι, μπορώ να το πω. Είπε. Κάτι είπε. Δεν είπε το λόγο, δεν τον αποκάλυψε. Δεν τον αποκάλυψε το λόγο. Είπε ότι τσακώθηκε ο φίλος σας, δεν είπε γιατί τσακωθήκατε. Τσακωθήκαμε και μεταξύ σας. Όχι, γιατί τσακωθήκατε μεταξύ σας. Καλά τα άκουσα εγώ τα πράγματα. Και αυτός έφυγε. Έφυγε και τσακώθηκε από τα νεύρα του. Εσύ έφυγε, τσακωθήκατε. Όχι, αυτός έφυγε. Τι αυτός. Γιατί εμφανίστηκε ο πρώην μου στο ίδιο μαγαζί, ναι, γιατί στη Θεσσαλονίκη ναι, βρισκόμαστε συχνά πυκνά όλοι μαζί. Ναι, ναι. Αλλά και στην Αθήνα. Και για πες. Και ζήλεψε μόνος του. Μόνος του. Τυχαίο ήταν που ήρθε δηλαδή όλα στα μπουζούκια. Για πες, για. Δεν ξέρω τώρα, μα θα ανέβασα κανένα story. Τι μέλας, κουκλά μου, τι μέλας, τι μέλας, τι μέλας, καλέ. Είχες ανεβάσει εσύ story, είδε ο πρώην και ήρθε να σε βρει. Έκατσε και στο τραπέζι. Ναι, εμείς είμαστε πολιτισμένοι εκεί. Σου πέταξε λουλούδια ο πρώην. Δεν ξέρω, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είδα. Μπορεί να την είδε όμως ο Νίν. Την είδε αυτός. Ο Νίν έγινε έξαλλος από μόνος του ή μήπως κάτι δεν λειτουργήσε σωστά. Όχι, όχι, ζήλεψε εκείνη την ώρα. Ζήλεψε από μόνος του, επειδή ήρθε ο άλλος. Επειδή ήρθε ο άλλος, ναι, γιατί δεν ξέρω, στο δικό του μυαλό μπορεί να θεώρησε ότι το προκάλεσα εγώ. Αλλά εγώ απλά ένα story ανέβασα. Και τι έκανε όταν ήρθε. Εσύ χόρευε, ανέβηκε πάνω στο τραπέζι και μετά. Εννοείται ότι δύο άντρε τη διεκδικούν. Και άρα λέει, κάτι έβαλες και στο χεράκι και, σου. Και τη λέει ο Νίν. Δεν σε είπα να μην τον πεις αυτόν να έρθει. Και με λέει αυτός και τη λέει αυτό. Εγώ δεν τον είπα να έρθει. Ναι, αλλά αυτός πως ήρθε μόνος του ήρθε και τον λέω. Και με λέει και τι τον είπε, μετά μπλέχτηκε το θέμα. Έγινε και ένας χαμός. Είχανε και αντιπαλότητα με τις ομάδες, καταλαβαίνετε. Άλλοι υποστήριζαν ένας, άλλοι ο άλλος. Α, ήταν γρήγορο. Ήταν και φίλοι. Παοκτσής με Ηρακλή. Παοκτσής με Ηρακλή. Ναι, ναι. Παοκτσής με Ηρακλή. Να δεις που λέμε αληθινή ιστορία τόση ώρα. Κάτι έτσι ουσιάζομαι. Ναι, αλλά ο άλλος αγαπάει ο Νίν. Ο Νίν, ναι, με αγαπάει. Γιατί έβγε βουρτουνιασμένος και... Ναι, αλλά την αγαπάει και ο πρώην. Τι αγαπάει, αγαπάει και την εγκαταλείπει. Την αγαπάει και την εγκαταλείπει. Δεν ξέρεις τα είπατε αυτά τώρα, δεν ξέρω αν έχουν και βάση αλήθειας. Δεν ξέρω. Μηνύματα περνάνε. Ρίτσια, σε βλέπω. Σε βλέπω να γυρνάς στη Θεσσαλονίκη. Και έφυγε αυτός και εσύ έμεινε στα μπουζούκια. Τη βλέπω. Ναι, αφού αυτός έφυγε. Αφού τσακώθηκε και έφυγε. Και εσύ συνέχεια και δεν σε νοιάζει. Ναι, αλλά πήγα στο τμήμα να τον βοηθήσω. Τι λες, μας συγκίνησες. Πήγε στο τμήμα, λέει. Έκανε στα μπουζούκια και τρίλε, 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 χόρευε εκεί πέρα με τις άλλες. Φαντάσου να μην πήγαινε στο τμήμα και να μένε με τον πρώην. Οχώ. Α, χαμός. Μετά ήταν δεδομένος ο χωρισμός. Λοιπόν, για βγάλε να δούμε πώς ήσουν στα μπουζούκια. Γδίσου. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το ρούχο που φοράς. Mm-hmm. Ωραία και τσάντα.
Ωραία και τα γαριφάλα μου μείνω στα κούνη. Αυτά. Και τα λέγαμε. Τι να τους πω άλλο. Φοράς ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Φοράς ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο με μια ωραία τσάντα. Ωραίο και το πόδι, δεν μπορώ να πω. Είναι σωστά φορεμένο αυτό. Η γούνα δεν πάει καθόλου. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα σκουλαρίκια σε συνδυασμό με αυτά που έχεις βάλει στο κεφάλι σου. Δηλαδή θα ήθελα ένα από τα δύο. Νομίζω τα σκουλαρίκια με ενοχλούν περισσότερο. Να φύγουν παρακαλώ. Ένα είναι, τα άλλα δεν το έβαλα, δεν θέλω να το κάνω. Το κραγιόν βέβαια στη θέση του δεν είναι ατάραχο εκεί. Είναι έχει φύγει από τα μπουζούκια. Τι έγινε? Είναι μακράς διακίες, είναι η καινούργια τεχνολογία που έχουν βγει. Αυτά τα κραγιόν δεν φεύγουν ποτέ. Α, για ναι. Πάντα. Ναι. Σε λίγο καμία δηλαδή περίσταση δεν φεύγουνε. τώρα δεν μπορώ να... Άμα όχι, εντάξει. Άμα... τι περίσταση είναι, κύριε. Δεν ξέρω. Συνήθως όμως είναι μακρές διάρκειες και μένουν στη θέση τους για, για ώρες. Ώρες. Μάλιστα. Τι με έλεγες. Λοιπόν, κοίταξε, όμορφη είσαι, Πατρίτσια. Είμαι νεανική. Είσαι... κανονική. Α, εντάξει, είμαι για την ηλικία μου ενώ δεν μου πείτε. Κοίταξε, είσαι λίγο έντονα βαμμένη, αλήθεια. Εντάξει. Τώρα σας παραπλανά και το μάσκαρα που έτρεξε. Ναι, η αλήθεια, όμως ότι έχεις έντονο μάτι και έντονο κραγιόν. Δεν ήταν έντονο το μάτι. Α, είναι από την πουνιά. Είναι από το κλάμα, δεν το ακούσατε αυτό. Όχι, μπορεί να έχει πάει για κάποια πουνιά. Και στο τμήμα δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς φαίνεται από μακριά, αλλά από κοντά είναι μουτζουρωμένο γιατί έκλαιγα στο ταξί. Γιατί στεναχωρεί. Στεναχωρεί. Πλήρωσε και ταξί. Γέλα, σε εδώ. Φαίνεται. Ένα πολύ ωραίο. Πανάλαφρο ήτανε. Ναι, εντάξει, ωραίες. Η αλήθεια, ναι, όχι. Δεν α, έφυγε. Όχι, το ένα είναι εκεί είναι, το ένα μπροστά, το άλλο πίσω. Η αλήθεια, γελάω και με τα γαρίφαλα. Αυτά στο μαλλί με ενοχλούνε λίγο. Εντάξει, τα αυτά γαρίφαλα. Ναι, ναι. Μα μείναν από το πέταγμα. Ναι, αλλά αυτά στο παπούτσι είναι τέλεια. Δηλαδή αυτό που το βλέπεις και λες τώρα κάτι πάτησε. Ξέρεις, αλλά αυτό κάνει μετά ότι είναι σεναριακό όλο το. Λοιπόν, δεν μου αρέσει το πανοφόρι. Δεν υπάρχει styling σε αυτήν την εικόνα. Έτσι, είναι ένα φορμάκι. Σωστά, ή ένα σετ, τι είναι. Φορμάκι, ναι. Είναι ένα φορμάκι με μία τσάντα, πάρα πολύ συμβατικά φορεμένο. Είσαι στη φάση του ότι έφυγες βιαστικά και τα λοιπά και έμεινες με τα γαρίφαλα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο styling. Μα έχετε πει ότι όταν ναι. έχουμε ένα ωραίο κομμάτι ναι. μονωμένο, είναι να είναι σωστά τα γύρω-γύρω. Ναι. Είναι σωστά τα γύρω-γύρω, εκτός από τη γούνα. Τα υπόλοιπα σας άρεσαν. Τα σκουλαρίκια τα ξέχασες. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη δεν θα ήταν του μάτσα, ήταν στη Θεσσαλονίκη τα μπουζούκια. Και δεν έχει σημασία, στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος δίνεται πάρα πολύ ωραία. Δίνεται πάρα πολύ ωραία, αλλά ναι. δινόμαστε λίγο έξτρα γενικώς. Λίγο έξτρα. Έξτρα, έξτρα. Φιλαράκι, ναι. έξτρα, φιλαράκι. Κοίταξε, η αλήθεια ότι ο κόσμος δίνεται λίγο πιο προσεγμένα, θα έλεγα εγώ. Όχι πιο έξτρα, πιο και προσεγμένα. Και πιο προσεγμένα και πιο έξτρα, όμως, ενώ βάζουμε λίγο λάμψη παραπάνω. Θα σου βάλω και κάτι έξτρα. Δύο για σήμερα. Νομίζω θα ήταν ένα σύντο έξτρα. Ήμουν πολύ ψυχολογικά προετοιμασμένη. Ήσουν ψυχολογικά προετοιμασμένη για ένα. Όχι από εσάς. Όχι. Αν ήσουν προετοιμασμένη για ένα και πήρες δύο, είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπέτη μου. Λοιπόν, ωραία είσαι για μπουζούκια. Ωραία και τα γαρίφαλα τα πατημένα. Θα μου άρεσε ή να βάλεις ένα πιο ωραίο πέδιλο όπως της Μαρίας, αυτό το πολύ ψηλό που είχε το χρυσό μπροστά που θα ήταν πολύ ωραίο. Το έβαλε δύο-τρεις φορές αυτό. Ποιο? Άλλη μέρα. Άλλη μέρα. Ναι. Και σαν κι αυτό εννοώ. Ή θα μου άρεσε και με μία ψηλή μπότα δερμάτινη πάνω από το γόνατο για να το κάνει λίγο πιο κοριτσίστικο. Όχι, βρε, κοίτα τι ωραία πόδια που έχει. Έχει, αλλά εγώ νομίζω θα το έκανε, θα το σπόρτιζε και λίγο, θα το έφελα. Αλλιώς ήθελα ένα πιο ωραίο πέδιλο. Οκ. Το πανοφόρι, πιο πολύ το μήκος του με ενόχλησε, που είναι πιο μακρύ από ό,τι θα ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Ωραία είσαι, ωραίο και το κλάμα, ωραία το στήσες στα μέτρα σου. Γιατί δεν ήταν αυτό, αλλά το έφερες στα μέτρα σου, το πήγες στο όφερ. Δεν το προσδιορίζω όμως που έτσι, είναι, έτσι, πολύ. Τρία. Δημήτρη μου. Γεια σου ρε Πατρίσια Γατώνη. Πώς είστε? Είμαι πολύ καλά εσύ. Καλά. Πολύ χαίρομαι που με ρωτάς. Και νοιάζεσαι για μένα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έφτιαξα ένα δικό σου κόνσεπτ και μπήκε στη λογική αυτή εκεί. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου αρέσει ακόμα περισσότερο που αυτό το κόνσεπτ το πήγες και ακόμα πιο εκεί. Δηλαδή και έβαλες τα γαριφαλάκια που τα πατάς, που είναι στα μαλλιά σου, που είναι τα μάτια σου κλαμμένα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έκανες. Μπράβο σου. Ειλικρινά μπράβο.
γιατί μας λείπουν τέτοιες εικόνες, ξέρεις, να βλέπουμε ότι ο άλλος χαίρεται που είναι εδώ πέρα και χαίρεται να περνάει ωραία και πιστεύω ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία και το χάρηκε και εσύ. Οπότε αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Τώρα τι να πω εγώ που δεν μου αρέσει εμένα αυτό το φορμάκι. Είναι φορμάκι αλλά και εγώ τι να κάνω. Δηλαδή αν πηγαίναμε μαζί να ψωνίζουμε, μου λες αρέσει αυτό, θα σου λέγα όχι. Ναι, αλλά πηγαίνουμε μαζί στα μπουζούκια. Που δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι... Όμως σου πάει. Mm-hmm. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το φόρεμα ως φόρεμα. Όμως θεωρώ ότι σου πάει. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το έχεις βάλει απλούστατα, πιο απλά πεθαίνεις. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει τα παπούτσια. Μου αρέσει πάρα πολύ η τσάντα που κρατάς. Ευχαριστώ. Πραγματικά μ' αρέσει. Mm-hmm. Λοιπόν, έχεις δουλέψει το ρόλο και δεν έχεις δουλέψει τα ρούχα. Mm-hmm. Έτσι δεν έχεις κανένα styling το οποίο να καθίσουμε και το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Έχεις δουλέψει το ρόλο πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δούλεψες το ρόλο. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. 10,7. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Φωτεινή Τράκα. Μου καποδιστριακό, ε! Ναι, ναι, βεβαίως. Και ορκομοσία. Ορκομοσία, λοιπόν. Μεγάλη στιγμή. Πολύ μεγάλη στιγμή. Στα πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια είναι η σχολή? Τέσσερα. Τέσσερα, λοιπόν. Μην ρωτήσεις εμένα, για 104 τα βλέπω. Τέσσερα, ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν θα είχα ένα χρόνο. Για να σε δω. Καλά, εγώ δεν θα πήγαινα έτσι. Εντάξει. Πώς θα πήγαινες? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Ορίστε, σου κάνω μια πρόταση πάντως. Είναι τόσο κοντό να πάω και με αυτό το καλσόν. Δεν ξέρω, εγώ έτσι θα πήγαινα. Δεν ξέρω τι βάζουν, δεν έχω δει τα άλλα κορίτσια. Κοίταξε να δεις. Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει γενικά ντύνονται πολύ βαρετά. Ναι. Sorry. Φοράς βέβαια εκπληκτικό παλτό. Πώς λέγεται αυτό? Ναι, μπροκάρ. Δες. Και φοβερή μπλούζα. Ναι, και είναι με... Ένα νόμο τώρα. Δεν μπορώ να το βγάλω. Για να σε δούμε, για να περάσουμε και στη βαθμολογία. Βεβαίως, μισό λεπτάκι να σε κουμπώσω. Απλά θα φοβόμουν λίγο μήπως το βάζαμε πιο πακ καλσόν εγώ. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, λοιπόν, ναι. Ωραία. Βαθμολογία, κορίτσια. Ναντίν μου, 5. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό το μπαρόκ στυλ που έχεις κάνει. Μ' αρέσει το δερμάτινο παντελόνι, το top, το layering που έχεις κάνει. Μέχρι τα κουμπιά με τις καρδούλες είναι τέλειες. Η τσάντα δεν τρελαίνομαι, αλλά you got away with it. Okay. Μ' αρέσουν και τα παπούτσια, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια είσαι. Thank you. Έλλη, μ' αρέσει πάρα πολύ το πανωφόρι που έχεις διαλέξει και τα σκουλαρίκια σου. Δεν μ' αρέσει η τσάντα με το look. Δεν ξέρω για ορκομοσία με το σορτσάκι και με το μποτάκι και το καλσόν αυτόν, γιατί από ό,τι ξέρω, πρόκειται να είναι ορκομοσίες. Ναι, έχω πάει. Ναι. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο το καλσόν αυτό με τα στράζ δεν είναι αυτά που έχει πάνω. Λούρεξ μάλλον. Ναι. Λούρεξ. Okay. Τέλος πάντων, γυαλίζει. Είναι γκλιτεροειδές. Ναι, αυτό το γκλίτερ με το συνδυασμό της τσάντας δεν ξέρω αν μου αρέσει πάρα πολύ πάλι. Χτυπάει λίγο κάπως. Αυτά. Πάμε στο μεσόωρο, Φωτεινή μου. 4,1.
Μπέτη μου. Κάτσε, γιατί εδώ έχουμε πει δεν μπορώ με τη συμμαθήτρια. Βίστε φεγγάρι. Συγγνώμη, εσύ στο θρανείο καθόσουν τελευταίο. Ναι. Καλά που δεν καθόσουν. Ενώ εγώ καθόμουν πρώτο, να ξέρετε. Ήμουν φίτο. Ναι, το βγάζανε συνέχεια. Στο σχολείο μου ήταν φυτό. Και άλλαζε, σε αλλάζανε και συνέχεια διπλανό. Παιδιά, έχει κάνει αποβολές, το τρομερό. Σίγουρα. Δεν πάταγε στο σχολείο ποτέ. Έχει κάνει καθηγητή το πιο ωραίο που έχει κάνει ποτέ. Γιατί είχε πλάκα και ο καθηγητή ήταν ωραίο. Πε το έχουμε ώρα. Λοιπόν. Θα τα φάμε στο είμαστε λοιπόν στο τελευταίο θρανείο και γίνεται ο κακός χαμός και βάζει εμένα στη μία άκρη της γωνίας πίσω-πίσω. Τον άλλον τον έχει βάζει και ανάμεσα με δύο θρανία όρθια. Να μην κοιταζόμαστε καν. Και τελικά βρήκα τον τι τρόπο. Τραβάνε αυτοί, τι τραβάγανε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ είμαι. Ναι. Φωτεινή. Πάρα πολύ ωραίο look, αλλά καθόλου για ορκομοσία και για την ώρα που πας. Είναι πάρα πολύ βραδινό. Είναι πολύ βραδινό, Φωτεινή. Και είναι κρίμα γιατί είναι φανταστικό σακάκι αυτό. Πολύ ωραία συνδυασμένο με το βελούδο, το μπορντό από μέσα. Έπρεπε να το ησυχάσεις λίγο, αν και πάλι είναι βραδινό, είναι και τα χρώματα λίγο βραδινά. Αλλά ίσως με ένα leather παντελόνι να το έκανε λίγο πιο βατό. Πάλι δεν θα ήταν για πρωί, να ξέρεις. Μαύρο και μπορντό βελούδο πρωί-πρωί με τον μπροκάρ από πάνω. Είναι 12 η ώρα, τι ώρα γίνονται οι ορκομοσίες? Τέτοια ώρα περίπου. 11 με μία εκεί. Στην προσωπική μου ζωή έτσι ντύνομαι πολύ συχνά για καθημερινά. Ναι, αλλά όταν θέλουμε να προτείνουμε στα κορίτσια. Για μένα αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, άκου να σου προσωπικά. Πω. Δεν βγαίνει πρωί-πρωί έξω με αυτό το καλσόν. Είναι πολύ, πολύ βραδινό. Και επίσης επειδή μας έχουν στείλει πάρα πολλά κορίτσια, να ξέρετε, μηνύματα. Δώστε μας για ορκομοσίες ειδικά. Και είχα πει ότι δεν θα το κάνω καθόλου. Ναι, αυτό. Ποτέ μιλέ ποτέ γιατί έτσι παθαίνει. Αυτό δεν είναι για ορκομοσία. Να σου πω ότι φαντάζεστε εμένα έτσι να πάω. Να το ελαφρύνεις γιατί εσύ και το μπροκάρ με το μπορντό, το βελούδο, το κάνει πάρα πολύ βραδινό. Μου βάλες και το σορτσάκι από κάτω και το αποτελείωσες. Κρίμα γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο look. Δεν είναι όμως για ορκομοσία. Ας βάλουμε κάτι άλλο τότε. Εντάξει. Δεν μπορώ απλά να σου δώσω μεγάλο βαθμό γιατί νομίζω ότι είσαι τελείως εκτός κόνσεπτ. Άρα τι να έβαζα. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Εσύ έπρεπε να μας πεις. Αν έβαζε, όχι. Κοίταξε, εγώ αυτό το ζητούμενο για μια ορκομοσία που γίνεται 12 ώρες το μεσημέρι είναι ότι θέλουμε ένα look ημέρας, το οποίο να είναι κομψό, πρόταση και επίσημο, αλλά να είναι ημέρας. Αυτή είναι η δυσκολία λοιπόν της ορκομοσίας. Εσύ έβρες ένα πάρα πολύ ωραίο look που είναι ξεκάθαρα βραδινό. Εντάξει. Αυτό το look φοριέται μετά τις 7. Ναι. Εντάξει, από μένα όχι. Εσύ είσαι ένα άτομο το οποίο στη ζωή του μπορεί να ντύνεται όπως θέλει. Εντάξει, εδώ έχεις ένα ρόλο. Καταρχάς, εσύ δεν είσαι φοιτήτρια του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Οπότε το κόνσεπτ είναι μία αποστολή. Ναι. Δηλαδή, είσαι φοιτήτρια σε ένα πανεπιστήμιο, δεν είσαι στο πανεπιστήμιο μόδας που σπούδαζες στο εξωτερικό, που σίγουρα μπορεί να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είσαι μία φοιτήτρια λοιπόν στην Ελλάδα, σε ένα πανεπιστήμιο. Θα είναι η ορκομοσία σου στην Ελλάδα 12 η ώρα το μεσημέρι και θέλει μια σωστή πρόταση για τις άλλες κοπέλες. Γιατί εσύ δεν είσαι αυτή, είναι ο ρόλος σου για σήμερα. Ναι, απλά άμα το έκανα αυτό έτσι ακριβώς, θα ήμουν μια άλλη και δεν θα ήμουν εγώ. Όχι. Και δεν θα νιώθω άνετα. Είναι σαν να μου λες τώρα ότι εσύ δεν μπορείς να δείξεις ένα κομψό επίσημο look αλλά για ημέρα. Ναι. Για μένα θα ήταν βαρετό αυτό. Ναι, σαν αυτό πρόταση. Είναι πολύ βραδινό, Φωτεινή. Πολύ βραδινό, Φωτεινή. Είναι καταπληκτικό, αλλά είναι πάρα πολύ βραδινό. Δηλαδή, θα σε κοιτάνε περίεργα δικαίως. Καταλαβαίνεις, κάποια υφάσματα και κάποια υλικά και κάποιοι συνδυασμοί είναι όταν φύγει ο ήλιος και μετά. Δύο. Λοιπόν, στα είπα περίπου όση ώρα μίλαγε και η Μπέτη. Το look μου αρέσει πάρα πολύ. Εκτός από τα παπούτσια τα οποία τα βρίσκω φρικτά, δεν σου πάνε τα παπούτσια αυτά. Η τσάντα δεν ταιριάζει, αλλά για ένα περίεργο λόγο κάθεται. Χάνεται. Επειδή χάνεται στην υπερπληροφορία. Εντάξει, ενώ είναι πάρα πολύ έντονη, για κάποιο λόγο χάνεται. Χάνεται με στον μπροκάρ, παιδί μου. Η εικόνα μου αρέσει πάρα πολύ. Το τζάκετ είναι υπέροχο, αυτό που φοράσαμε μέσα είναι υπέροχο, η μπλούζα, το σόρτ, η ζώνη, το κεφάλι σου, το καλσό. Μ' αρέσουν όλα πάρα πολύ, εκτός από τα παπούτσια, που αυτό μπορεί να είναι προσωπικό μου κόλλημα. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι δεν σου πάνε. Φαίνονται ότι σου είναι λίγο μεγάλα, γιατί φαίνεται η φτέρνα από πίσω κτλ. Μπορεί να είναι κακοφτιαγμένα, μπορεί να είναι το νούμερό σου να μην είναι, δεν ξέρω τι φταίει. Έχω βαρεθεί να βλέπω αυτά τα μπούτσια κάλτσα, δεν αντέχω άλλο. Είναι η πρώτη φορά που τα βάλω. Δεν αντέχω άλλο. Αλήθεια. Απλά σου ήταν λέω το μόνο που πήγαινε, γιατί είχα δοκιμάσει κι άλλα, είχα φέρει κι άλλα, αλλά
Πραγματικά δεν. Είμαι σίγουρη ότι θα πηγαίνανε πάρα πολλά παπούτσια με αυτή την εικόνα. Δεν θα ήθελα εγώ σίγουρα. Δεν θα ήθελα ανοιχτό. Άμα έβαζα σανδάλι θα ήταν εντελώς. Όχι σανδάλι, κατάλαβα. Δετά. Θα μπορούσε να βάλει ένα ποτάκι σε αυτό το ύψος. Ναι. Δερμάτινο ή λουστρίνι μαύρο που να απέχει ελαφρά από το πόδι σου. Ξέρω, αυτά είναι πολύ δύσκολα. Δεν βρίσκω πουθενά. Αν σου πω εγώ που να βρεις. Αλλά προχτές φόραγες ένα τέτοιο μαύρο. Ναι, αλλά προχτές. Δεν έχει τόσο πολλά. Πάρα πολλά τέτοια. Δυστυχώς δεν τα βρίσκω τόσο λοιπόν, πολλά. Θα τα βρείτε, αν ψάξετε λίγο παραπάνω πέρα από τα μαγαζιά που είναι στην Ερμού. Δεν τα ψάχνω μόνο στην Ερμού. Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, Φωτεινή μου αρέσεις, αλλά βρίσκω ότι αυτό δεν είναι μία πρόταση για να πάει μία κοπέλα στην ορκομοσία της στις 12 το μεσημέρι. Γενικώς έτσι στις 12 το μεσημέρι δεν πας πουθενά. Mm. Αυτή είναι δική μου άποψη. Mm. Θεωρώ ότι λέγοντας εσύ ότι εγώ πάω, είναι σαν να καταρρύπτεις το κόνσεπτ της εκπομπής. Που το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Η εκπομπή θέλει προτάσεις που εννοείται ότι θα είναι εναρμονισμένες στο προσωπικό σας στυλ, αλλά θα είναι για συγκεκριμένη περίσταση, συγκεκριμένη ώρα, συγκεκριμένο μέρος. Στις 12 λοιπόν το μεσημέρι, μας έχεις δείξει πάρα πολύ ωραία look, ακριβώς το δικό σου στυλ, επίσημα, που είναι πιο πρωινά, πιο μεσημεριανά, πιο απογευματινά. Αυτό είναι βραδινό look. Εντάξει. Εντάξει. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Λοιπόν, Φωτεινή, τα άκουσες. Εγώ για να μην πω σε όλη τη διαδικασία του τι είναι πρωινό και τι είναι βραδινό, γιατί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Και όντως αυτό είναι ένα βραδινό look, που το κάνουν τα υφάσματα να είναι βραδινό και οι λάμψεις του, και πολλά και οι συνδυασμοί. Κρατάω αυτό που είπες ότι εγώ θέλω να σπάω τους κανόνες. Όλοι θέλουμε να σπάσουμε τους κανόνες, γιατί όλοι θέλουμε να ελευθερωθούμε από τους κανόνες. Το θέμα είναι ο τρόπος ο οποίος τους πάμε. Μα δεν τους έχει σπάσει, απλά τους έχει αγνοήσει. Ο τρόπος ο οποίος τους πάμε και για ποιο λόγο τους πάμε. Μπορεί να σπάσει τον κανόνα ντυμένη με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να σπάσει τον κανόνα ντυμένη elegant και να βάλεις εσύ τη δική σου πινελιά, η οποία να το αγοράσει και ο άλλος. Το θέμα να σπάσουμε τον κανόνα είναι για να μπορέσουμε να πάμε την κοινωνία λίγο πιο εκεί, τους ανθρώπους λίγο πιο εκεί και τον εαυτό μας λίγο πιο εκεί, άρα πρέπει να το αγοράσουν αυτοί εκεί. Ναι. Αν μας πάμε τους κανόνες γενικά και αόριστα έτσι, είμαστε μόνοι μας στο σπίτι και σπάμε κανόνες. Δεν αλλάζει κάτι. Σπάμε τους κανόνες για να πάει μπροστά αυτός ο πλανήτης. Ναι. Σπάμε τους κανόνες και αυτά τα πρότυπα και τα στερεότυπα και αυτά που μας έρχονται και που μας βαραίνουν για να απελευθερωθούμε και να πάμε μπροστά. Αυτό λοιπόν σημαίνει, αν έχεις ακούσει ότι λέμε για να σπάσουμε ένα κανόνα, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, τρία βήματα πίσω, ένα βήμα μπροστά, τρία μπρος πίσω, μπρος πίσω, για να πάρουμε και τον υπόλοιπο κόσμο μαζί. Γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Άρα λοιπόν με μια τέτοια εικόνα που εσύ θες να σπάσεις κανόνες, σε εισαγωγικά, σε μια ορκομοσία, δεν θα σπάσεις τίποτα. Θα σπάσεις την εικόνα σου μόνο και τα μούτρα σου ενδεχομένως, άμα γλιστρείς. Δύο. 10,1 Φωτεινή μου. Τέλειο, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Κριστίνα Παπαδέλη. Τι γίνεται? Καλά εσύ? Καλά. Για πες μου. Λοιπόν, εγώ... Τι είχες επιλέξει χθες? Αναδείχτηκα νικήτρια του My Style Rocks. Α, μπράβο, συγχαρητήρια. Επιστρέφω στην πόλη μου και ο δήμαρχος μου έχει φτιάξει, μου έχει διοργανώσει μια γιορτή. Ποια είναι η πόλη σου? Κοίτα, τώρα είσαι εγώ... Είσαι και από πόσο μέρη. Ναι. Και επειδή... Σε ποια, όχι, ποια νιώθεις δεν... έτσι? Όχι, φαντάστηκα κάτι... Είπα να πω κάτι καινούργιο. Άλλα, ότι γυρνώ στην Κρήτη, να το πω έτσι. Ναι. Από την Κρήτη ποιος έχει καταγωγή? Κανένας. Είναι φανταστικό, σου είπα.
και μου φτιάχνει μια γιορτή, φαντάστηκα εγώ, στο Δημαρχείο. Μεσημέρι. Αυτά. Ποιος το φτιάχνει τη γιορτή? Ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Ναι. Α, με τιμή γυρνάς, με δόξα και τιμή. Ναι, ναι, ναι. Α, είναι σαν να πάω εγώ στη Ρόδο, ξέρω εγώ, α, από πού είμαι. Α, μπράβο, αυτό. Και με περιμένουν όλοι. Ναι. Α, όπως όταν βγήκα από το Survivor, κάπως έτσι με περιμένανε. Λοιπόν, αστειεύομαι φυσικά. Πάμε στη βαθμολογία. Μαράκι μου. Χριστίνα, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό που έχεις φτιάξει μου αρέσει πάρα πολύ. Τα χρώματα μου αρέσουν πολύ. Το μπορντό με το μπλε, το πέδιλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν με ενοχλεί τίποτα. Το μόνο όμως που λίγο με τέτοιο ήταν το κόνσεπτ που θα ήθελα κάτι λίγο πιο... να γράφει πιο πολύ, γιατί ξέρεις όλοι θα σε περιμένουν, θέλουν κάτι πιο έντονο, δηλαδή θα ήθελα κάτι να γυαλίζει. Ναι. Παρόλο απλά που είναι μεσημέρι. Είναι μεσημέρι πάνω παρόλο που είναι, θα ήθελα ένα σκουλαρίκι, ας πούμε, πιο έντονο. Αλλά κατά τα άλλα αυτό δεν μπορούσα να μην βάλω πέντε, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το σύνολό σου. Ευχαριστώ πολύ. Ιωάννα μου, έχω πάθει σοκ. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Εγώ, για να σου πω την αλήθεια, δεν θα σκεφτόμουν να συνδυάσω ποτέ τον μπορντό κατά αυτόν τον τρόπο. Και μου έδειξες ότι πραγματικά είναι τέλειο. Ευχαριστώ. Και μπορείς να συνδυάσεις ό,τι χρώμα θες με ό,τι χρώμα θες, αρκεί να κάνεις ένα πολύ ωραίο σύνολο που να έχει συνοχή και να το κάνεις να ταιριάξει. Μου αρέσει όπως το έχεις δέσει με τα παπούτσια, με το καλσόν, με τις ρίγες της μπλούζας. Είναι άψογη εικόνα για μένα. Η τσάντα είναι λίγο μικρή. Εγώ δεν θα πω για το κόνσεπτ, γιατί δεν πιστεύω ότι θα... Είναι αρκετά έντονο όλο αυτό που έχεις κάνει, οπότε δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να κάνεις ακόμη κάτι. Είσαι κούκλα. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε μέσο όρο. Τέσσερα ακόμα δύο. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Χριστίνα μου, μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο look. Ενώ είναι δύσκολο, είναι σαν να δείχνει ανεπιτίδευτο, σαν να μην προσπάθησες. Ενώ πρέπει να έχεις προσπαθήσει, γιατί είναι πολύ δύσκολη συνδυασμή αυτή. Θα είναι σας τόσο... πω. Ναι. Το παντελόνι και την μπλούζα τα είχα πάρει από την πρώτη εβδομάδα του My Style Rocks. Είναι σετ, τα δίνανε μαζί, όχι. Όχι, είναι από το ίδιο μαγαζί, αλλά ήταν σε εκτόσεις. Okay. Ήτανε... Και προσπαθούσα από την πρώτη εβδομάδα κάπως να τα συνδυάσω και να τα βάλω. Μέσα στο χρονικό περιθώριο μέχρι τώρα, βρήκα το πουκάμισο από ένα μαγαζί second hand. Και η τελευταία εβδομάδα μου ήρθε και το. Το παπούτσι, πώς το σακάκι. Πού το βρήκες και το σακάκι. Το παπούτσι ήταν μαζί με όλα τα υπόλοιπα πράγματα που μου έστειλε η αδερφή μου από το Λονδίνο. Και προσπαθούσα και αυτό τόσο καιρό να το βάλω κάπως. Mm-hmm. Και αυτή και την εβδομάδα. Έχεις βάλει καλσόν. Έχω βάλει καλσόν, ναι. Πάρα πολύ ωραία ιδέα για να φορέσουμε ένα πέδιλο με κάτι κόντρα. Δηλαδή να βάλουμε ένα πολύ χοντρό καλσόν από μέσα. Που από μακριά στην αρχή λέω είναι μποτάκι. Νομίζω ότι είναι κάλτσα, ξέρει, μπορντό, που έχει από πάνω αυτό. Ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί είναι ένα παπούτσι που μπορεί να το βάλεις με αυτόν τον τρόπο χειμώνα-καλοκαίρι. Το μόνο που με ενοχλεί είναι η τσάντα, να σου πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει η τσάντα αυτή. Γενικά αυτά τα τσαντάκια τύπου που δείχνουν παλιά της γιαγιάς δεν μου αρέσουν εύκολα. Είναι δύσκολα να τα συνδυάσεις για να πουν ωραία. Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο και για την ώρα που πας και χωρίς να δείχνει ότι έχεις κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά είσαι πολύ stylish και έχεις και δικό σου στυλ και άποψη. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Χριστίνα. Τέσσερα για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου. Χριστίνα. Χούντα, Αμπτελκαρί, το Παδέλι. Του Στέλιου του αρέσει πάρα πολύ αυτό, να ξέρεις. Πάρα το πολύ. Το λέει συνέχεια, τρελαίνεται. Χούντα, Αμπτελκαρί, αυτό, τρελαίνεται. Λοιπόν, άκου να σου πω. Δεν ξέρω σου έχουμε κάνει κάτι εμείς. Όχι, δεν ξέρω αν περνάς κάτι στην προσωπική σου ζωή και είσαι στεναχωρημένη. Ελπίζω, αν σου συμβαίνει κάτι, να περάσει σύντομα. Αν δεν θες να σε ρωτάμε, πρέπει να μας κάνεις να μην σε ρωτάμε. Ναι. Γιατί σε βλέπουμε στεναχωρημένη πάρα πολύ και όλοι θέλουμε να σε ρωτήσουμε τι έχεις. Ναι. Αν δεν θες να μας πεις, κάνε μας να μην σε ρωτάμε. Εντάξει. Εντάξει. Και αφού έχεις κερδίσει το My Style Rocks, τι μούρι είναι αυτή. Προσπαθώ. Και σε καλεί και ο Δήμαρχος. Ναι, προσπαθώ. Να σου κάνει γιορτή, να σου δώσει, θα σου δώσει και κλειδί.
Όχι, αθωδέσμη. Τη πόλη. Φαντάζομαι θα έχει φαγητό ή κάποιο κέρασμα. Εγώ δεν έχω. Δεν σου δώσανε στη Ρόδο. Εσύ ο κολοσσός της Ρόδου και δεν έχεις το κλειδί. Ένσταση. Δεν έχω το κλειδί. Όχι, να τα ακούει ο δήμαρχος της Ρόδου. Έτσι. Δεν τα ακούει. Να σου δώσει δύο. Θα κατέβω. Αν το χάσω το ένα, Λοιπόν, Χριστίνα. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να σου πω για τα ρούχα, θα σου πω ότι από την ώρα που σε είδα το πρωί, μου θυμίζει τη Φουρέιρα τόσο πολύ. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Θα μπορούσε να ντυθεί έτσι, για να πάει κάπου το μεσημέρι σε μια τέτοιου τύπου εκδήλωση. Το λέω για καλό. Μ' αρέσει δηλαδή αυτό που σου λέω. Δεν στο λέω ότι θυμίζει κάποια άλλη. Δεν ξέρω αν το παίρνει σαν κομπλιμέντο. Εγώ στο λέω σαν κομπλιμέντο. Όχι, μου το λένε. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ στιλάτη. Ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται ακόμη πιο στιλάτη. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό σύνολο. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Είναι καταπληκτικό. Είναι ολόσωστο για την περίσταση. Δηλαδή είσαι κομψή. Μπορείς να εμφανιστείς έτσι τη μέρα. Και φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα λοιπόν έχει στυλ και έχει κερδίσει ένα διαγωνισμό στυλ. Είσαι καταπληκτική. Ευχαριστώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η μπλούζα, το πουκάμισο, το παντελόνι, το σακάκι, τα σκουλαρίκια, η τσάντα, το καλσόν. Λίγο με τα μπούτσια έχω ένα πρόβλημα. Το σύνολο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Χαμογέλα λίγο. Χαμογέλασα. Μπράβο. Να φαίνουν τα δόντια, να φωτίσεις. Τέσσερα. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου. Χριστίνα, εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που είπες ότι ψωνίζεις. Προφανώς ψωνίζουν έτσι οι γυναίκες. Βλέπουν κάτι, το παίρνουν και μετά βλέπουν και κάτι άλλο, το παίρνουν και βλέπουν κάτι άλλο και μετά τα φτιάχνουν. Ή δεν το φοράνε ποτέ. Ή δεν το φοράνε ποτέ. Εμείς οι άντρες ψωνίζουμε πολύ διαφορετικά. Όταν τελειώνει κάτι, πάμε και παίρνουμε το επόμενο το ίδιο ενδεχομένως. Εγώ τουλάχιστον κάνω έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, όταν αρχίζει και φτύρεται, πάω και παίρνω, ψάχνω να βρω το ίδιο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Ή παρεμπιπτόντως ξέρεις, αυτό που θα δεις, σίγουρα ξέρεις με τι θα το ταιριάξεις. Το γεγονός λοιπόν ότι εσύ. Τα πήρα και δεν ήξερα. Τα πήρες και δεν ήξερες. Μπράβο. Μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα και για άλλες εκδηλώσεις που θα μπορούσες να πας. Θεωρώ εξαιρετικά elegant όλο αυτό το πράγμα που έχεις κάνει, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο να το κάνει κάποιος, για να ταιριάξει και τα χρώματα και τα σχέδια, τα οποία είναι δύσκολα πολύ. Η τσάντα δεν με ενοχλεί καθόλου. Μου αρέσουν που τα μαλλιά σου είναι ήσυχα πίσω, σου πάνε πάρα πολύ. Σκέφτηκα να βάλω τις τρέσεις, δεν τις έβαλα για να μην μου πείτε αυτό που είπατε χτες. Χαίρομαι που δεν έβαλες τρέσεις, γιατί είναι πιο ωραία χωρίς τρέσεις, γιατί δεν σε βλέπεις από πίσω. Εμείς που σε βλέπουμε, προσπαθούμε να σε βοηθήσουμε. Βρίσκω ότι με τα χρόνια όπως περνάνε, ξέρεις, η ομορφιά είναι από μέσα σου. Η αγάπη, η δύναμη, η ενέργεια όλα από μέσα σου. Οπότε σύμπατο μέσα και βγάλω το για να αρχίσει να χαμογελάς. Και δεν το λέω. Ξέρεις, χωρίς σκέψη, το ό,τι και να μας συμβεί, πρέπει να υπάρχουμε στη ζωή και να το φτιάχνουμε όλο. Ευχαριστώ. Και 5-10. Ευχαριστώ πολύ. 17,2. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Και το τελευταίο μας κορίτσι που είναι η Ναντίνα Τζάου. Εσύ το κόνσεπτ σου. Πάω να ζητήσω δάνειο σήμερα. Α, ναι. Πατρεύομαι και πάω να ζητήσω δάνειο για το σπίτι μου. Πας να κάνεις αίτηση λοιπόν. Ναι. Μεγάλο δάνειο. Ναι. Πόσο. Δεν ξέρω, κανένα 400, 500, εκεί το σκέφτομαι. 400.000 ευρώ. Ναι. Καλά, αυτό λέω εγώ, μην πας. Πιέσαι καλά καφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κορίτσια, βαθμολογία.
σκεφτόσουν το Buckingham Palace? Όχι, όχι, σκεφτόμουν και ένα σπίτι στην Εκάλη. Α, ναι, στις πελάτησές σου κοντά. Ναι, ρε, να κάτσω αντίπατος. Μη σας χωρίσουμε. Ναι. Μάλιστα. Τι γράφεις, Ιωάννα μου? Αλήθεια, θέλω να μου πεις. Που ήθελε πολύ η Ναντίν. Γράφεις πλάκα, ένα. Ναι, ένα. Ένα. Ναι. Ένα. Πες μας. Ευχαριστώ, Ιωάννα μου. Αιτιολόγησέ μας, Ιωάννα, τι γίνεται. Γιατί μου έχεις πει ότι συμπαθιέστε και ότι είναι αντικειμενική η βαθμολογία. Ναι. Okay. Είναι αντικειμενική. Πάντα. Είναι ένα outfit αδιάφορο, δεν θα πείσει καθόλου τους τραπεζίτες να σου δώσουν δάνειο. Η τσάντα είναι απαράδεκτη. Άσε που θα αγχωθούν, δεν θα έχεις να τον πληρώνεις κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Από σένα περίμενα κάτι καλύτερο. Μπράβο. Αυτά. Δεν μου αρέσει, όχι, καθόλου. Ευχαριστώ, καλά, Ιωάννα, τίποτα. Μου. Τίποτα. Μετά από τόσο καιρό. Είναι ένα μουντό outfit, καθόλου αδιάφορο. Νομίζω ότι έτσι δεν βγαίνεις ούτε, ξέρεις. Να πας... Ούτε για σουβλάκι. Ναι, ούτε για σουβλάκι. Με εσύ, καταλαβαίνεις, εσύ, Ιωάννα εσύ συγκεκριμένα. Μου, με μήπως είσαι, ναι, υπερβολική. Όχι, δεν είμαι. Κωνσταντίνα. Φωτεινή μου. Γεια σου, Ναντίν. Hi, baby. Εμένα μου αρέσει η βάση που έχεις κάνει. Δηλαδή, η μπλούζα με το παντελόνι. Το κολλιό το ξανέδαμε χτες, νομίζω, βέβαια, και τα σκουλαρίκια. Δεν θα τα βγάλω πια. Δεν θα τα βγάλεις. Ναι, ναι. Αυτό ήτανε. Τέλος. Οκ. Okay. Εντάξει. Με τα περιφερειακά, δηλαδή τσάντα, παλτό, παπούτσι, και εγώ δεν νομίζω ότι θα τους πείσεις τόσο, δυστυχώς. Εκτός άμα σε λυπηθούνε. Μιλάμε για τράπεζες. Για τράπεζες, ναι. Δεν θα τη λυπηθούνε. Αυτό λέω. Δεν λυπούνται. Δυστυχώς, μάλλον δεν θα το πάρεις το δάνειο. Οπότε, ναι. Αλλά είναι ωραία η ιδέα του αθλητικού top με ένα παντελόνι κουστούμιου. Αυτό σαν ιδέα μου αρέσει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε το μέσο όρο. 2,8. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, σας την παραδίδω, τραπεζί. Μπορώ να πω κάτι. Α, και δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ έχω μια απορία. Ναι, τι απορία έχεις? Ότι ακρίνεται από τον ντύσιμο τώρα. Εγώ θέλω να πω κάτι σε αυτό. Αυτή. Να την κάνεις λίγο πιο αριστερά. Τόσο όσο να βλέπω και τη Φωτεινή. Φαντάζομαι ότι θα είναι χαρτιά που θα συμπληρώνει, όχι τον ντύσιμο. Χωρίς να θέλω να γίνω αντιπαθητικούλης. Σε μένα. Ναι, σε σένα. Εάν έλεγες, ναι, μπράβο Ναντίν, σπάσε τους κανόνες, πήγαινε στην τράπεζα και ζήτα, ναι, ένα δάνειο και φόρα τη γουστάρεις. Θα έλεγα να το κορίτσι μας. Αφού το είπα κιόλας, δεν το είπες. Είπες ότι δεν θα πείσει. Δεν θα πείσεις, δεν είναι το ρούχο. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν που προσπαθώ να σου πω πριν, για να το καταλάβεις, ναι, για να λέμε και κάτι παραπάνω εδώ. Αν έλεγες πήγαινε όπως γουστάρεις, Ναντίν μου, και σπάσω κανόνες και ζήτα με την προσωπικότητα και τη μαγιά στο δάνειο, θα έλεγα έχουμε ένα λαμπρό κορίτσι εδώ που θα μας πάει μπροστά. Α, δεν είμαι έτσι λαμπρό. Όχι, έτσι όπως το γυρνάς τώρα και δίνεις βαθμούς έτσι, ναι, το ξανασκέφτεσαι. Άρα έρχεσαι, όχι στα λόγια μου, στην κοινή λογική που λέω ότι για να σπάσω κανόνες το πάμε σιγά σιγά και λέω όλο. Και βγαίνω, κάθε λοιπόν, περίσταση έχει... Έτσι, να πω τώρα και στην Αντίν. Νομίζω ότι έχεις φτιάξει ένα ωραίο look, το οποίο όμως είναι δύσκολο να πάρει 400.000. Όχι 400, 500. Α, 500. Το κάνεις. Ίσο εκατομμύριο. Άμα είναι να πάρουμε. Ξανασκέψου το πάντως. Προφανώς έχεις κάποιο leverage, δηλαδή θα πεις ότι με λένε τάδε και ήρθα να πάρω τα 500.000 από την τράπεζά μου. Δώστε τα μου. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας σε έναν κύριο που δεν γνωρίζουμε και ζητώντας του οποιοδήποτε ποσό. Εμένα και για 10.000 και για 20.000 και για οτιδήποτε και για 5.000, δεν έχει σημασία. Προσπαθούμε να του δώσουμε μία εικόνα ότι εμείς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που θα μας πει και στην υποχρέωση που καλούμαστε να ολοκληρώσουμε και να αποπληρώσουμε το δάνειο. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι ενός ανθρώπου που έχει πάρα πολλά χρήματα ενδεχομένως και που πηγαίνει για να πάρει στην τράπεζα ένα δάνειο που έχει σηκώσει άλλα 5 εκατομμύρια και έρχεται να πάρει και 5.500.
Οπότε γνωρίζει τον διευθυντή τη τραπέζη, είναι πάρα πολύ φίλη και πηγαίνει πέρα και του λέει και εκείνα που λέγαμε στο τηλέφωνο. Κάπως έτσι μου κάνει αυτή η εικόνα. Δεν μου κάνει ενός ανθρώπου ο οποίος ντύνεται και με την αγωνία. Γιατί για να πάω να ζητήσω από κάπου δάνειο, προφανώς έχω ανάγκη αυτά τα χρήματα. Η αγωνία λοιπόν αυτή τον αναγκάζει και η συμπεριφορά του, είτε αυτή είναι όσον αφορά την ένδυση, αλλά και με τον τρόπο που πάει και αυτά που έχει σκεφτεί να πει, τον κατατάσσουν στο να πάει να πείσει κάποιον για κάτι. Θεωρώ ότι αυτό που φοράς είναι σαν να μην του δίνεις καμία σημασία σε αυτόν που έχεις απέναντι. Αυτό. Άντρας μου είναι ο επιχειρηματίας, ο άντρας μου έχει τα λεφτά, οπότε μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Μάλιστα. Απλά. Πού είναι τον άντρα σου? Έτσι, ο άντρας σου είναι ο τραπεζιτής. Αφού θα πάρω ένα σπίτι στην Ακάλη, σημαίνει άντρας μου έχει λεφτά. Γιατί, ήδη. Συγγνώμη, δεν μπορείς να αγοράσεις μόνη έτσι. Σου. Όχι. Μάλιστα. Γιατί εδώ αγοράζει γυναίκα, γιατί για τον άντρα. Γιατί όχι. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Εσείς ποιοι είστε? Εμείς δεν το κάνουμε αυτό στο Λίβανο. Εμείς στο Λίβανο, μάλιστα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω εδώ στην Ελλάδα πώς γυναίκα πρέπει να πάρει. Γιατί μπορεί να έχεις εσύ πολλά λεφτά και να γνωρίσεις να τον αγαπείς να μην έχει τόσο. Δεν θα πάρεις εσύ το σπίτι? Θα του πεις όχι, δούλεψε. Εγώ θα το πάρω το σπίτι. Μα μαζί δεν είστε παντρεμένοι, χριστιανοί μου, γιατί όχι? Μέχρι να το βρει. Όχι, παθησό. Μην το σταματάμε, μου το συνεχίζει, παρακαλώ. Δηλαδή, πιο στερεοτυπικό από αυτό δεν πρέπει να το ακούσω ποτέ από σένα. Ότι δηλαδή η γυναίκα δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή, αν ερωτευτεί ένα παιδί που δεν έχει χρήματα. Τι θα γίνει? Δεν μπορεί δηλαδή ο άντρας μου δεν θα μου πάρει ένα σπίτι. Μάμα δεν έχει. Άμα βάλω τα μισά λεφτά εγώ. Όχι, μπορεί να τα πάρει κιόλα. Γιατί όχι. Άμα δεν έχει και έχει εσύ. Συγγνώμη. Άμα δεν έχει χρήματα. Και έχεις εσύ. Και έχεις δεν εσύ. Θα είμαι με ένα άντρα που δεν έχει λεφτά πάνω του. Όπα, όπα. Όπα, κοπελιά. Όλα κοπελιά, όπα. Βγήκαμε άντρες που δεν έχουν λεφτά πάνω τους, είναι πολύ ταλαιπωρία, οπότε δεν θα το κάνω πάλι. Wow. Οπότε... Μάλιστα. Τι λέει, ρε, ο άντρας υπήρχε στο κόνσεπτ. Γιατί όχι. Δεν μπορεί να το πάρει μόνο στο σπίτι. Λέει θα ότι μείνει. Πάνε να πάρουν μαζί ένα δάνειο, σαν ζευγάρι. Α, υπάρχει και ζευγάρι. Αλλά δεν έγραφε ότι αυτός έχει τα λεφτά και να την δεν έχει. Ναντίν, αυτό εσύ να θεωρείς ότι είναι μια νοοτροπία στο Λίβανο ή είναι μια γενικότερη νοοτροπία που πρέπει να υιοθετήσουμε? Όχι, της Ναντίν νομίζω είναι. Αυτό που λες τώρα, είναι, επειδή λες ότι εμείς εκεί στο Λίβανο κτλ. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει είναι στο Λίβανο, μου. Είναι δικό σου. Να. Όπου εσύ λες ότι εγώ πρέπει ο άντρας να έχει οπωσδήποτε χρήματα για να είμαστε μαζί, ξεκάθαρα, να. Έτσι. Και ότι αν αυτός που έχει χρήματα, λέω εγώ τώρα γιατί είμαι και 48 χρονών, χτύπα ξύλο, κάτι γίνει και τα χάσει. Ξεπαρεού. Τον καθαρίζουμε, πάμε στον επόμενο. Έτσι, ξεπαρεού. Ε? Χωρίζουμε την όχι, δημή. Όχι. Γιατί μου το χαλάς τώρα, άμα τα χάσεις τα χρήματα αυτός για τη ζωή, δεν είναι τόσο απλή όσο ότι φανταζόμαστε. Έχει τρομερές δυσκολίες. Και ανατροπές. Αν τα χάσει δηλαδή τα χρήματα θα τον καθαρίζεις, ναι. Σαν αυγό. Ναι. Αν απαντήσει να την παιδιά ναι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Θα έχει φίλους αυτός, με λεφτά. Θα πάει, δεν θα πάρω το φίλο του. Δεν θα πατρευτώ το φίλο του. Τον κουνιάδο. Παιδιά, δουλέψε ξεκάθαρα. Πώς με βλέπεις σήμερα? Δεν έχω λόγια. Ειλικρινά. Τέλεια. Αυτό θέλω. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Αυτό θέλω. Συγγνώμη. Ναντίν μου, έχει γίνει κάτι. Με μια συμπεριφορά σαν να θες επίτηδες να μας την πεις. Υπάρχει κάποιος λόγος? Καθόλου. Άκου να δεις. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία του να αντιπαρέρχομαι σε κάποιον και να κάνω αντιπαλότητες για να ξέρεις. Είναι, όπως λέγαμε πριν, ξέρεις, η λάθος μάχη. Βαριέμαι πάρα πολύ, ειλικρινά σου μιλάω. Θα σου μιλήσω για αυτό που φοράς. Αυτό λοιπόν που φοράς είναι πάρα πολύ λίγο για να πάρεις να ζητήσεις ένα δάνειο από μια τράπεζα. Δεν μου αρέσει πολύ η εικόνα, Ναντίν μου. It's okay. Δύο. Η γενικότερη εικόνα δεν μου αρέσει. Thank you. Ποιος θέλει? Εσύ πες μας. Μπέτι μου. Κρεμόμαστε από το χείλι σου, κορίτσι μου. Λοιπόν. Μπέτι. Λοιπόν, Ναντίν. Γενικά νομίζω ότι κάτι σε έχει πειράξει. Κάτι σου την έχει δώσει εδώ πέρα. Και είσαι λίγο αντιδραστική. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είσαι αντιδραστική. Τηλεόραση κάνουμε. Ωραία να περνάμε. Το έχεις με το στυλ μας, το έχεις αποδείξει. Σήμερα δεν θα το έλεγα. Και για εκεί που πας, ακόμα περισσότερο. Όταν πάμε να ζητήσουμε ένα δάνειο, πρέπει να είμαστε θετικοί, χαμογελαστοί, να πείσουμε τον άλλο ότι έχουμε καλές προθέσεις. Απ' την άλλη, όμως, τα χρώματα και τα ρούχα μας φτιάχνουν την όλη αύρα μας. Να πείσουμε τους άλλους ότι εμείς είμαστε εδώ. Θα μας δώσει 500 χιλιάρικα, αλλά εγώ. Σε 10 χρόνια τα έχεις πάρει πίσω διπλάρες από μένα. Καταλαβες. Και τόκους θα σου δώσω και τέτοια θα σου δώσω όλα. Αυτό δεν πείθει. Είναι loose, είσαι εσύ, ok, αλλά όχι για αυτή τη δουλειά που θέλουμε. Εντάξει, έχει αυτή τη χαλαρότητα, είναι να την το βλέπω, αλλά όχι για εκεί που θέλουμε.
2. Thank you. Στέλια μου. Μου έρχεται πάρα πολύ κόντρα αυτά τα πράγματα που λες με τις εικόνες που μας δείχνεις. Αλλά εντάξει, γιατί αρχίζουν και μου φαίνονται ψεύτικες τώρα. Διότι φανταζόμουν ότι ένα άτομο που έχει τόσο προσωπική αισθητική και αυτή τη χαλαρότητα σε όλες τις εμφανίσεις του δεν μπορεί να σκέφτεται έτσι. Αλλά αυτό είναι δικό σου. Και στα δικά μου μάτια καταρρύπτονται κάποιες απόψεις που είχα σχηματίσει για σένα χωρίς να σε ξέρω. Μόνο από την εικόνα σου. Η εικόνα λοιπόν κάνει τους ανθρώπους να σχηματίζουν άποψη για μας. Όπως και στις τράπεζες, σίγουρα τα δάνεια δεν είναι από την εικόνα που δίνονται. Δηλαδή, μπορεί να πας με μια εμφάνιση υπέρλαμπρη, ας πούμε, και δάνειο να μην πάρεις ποτέ, γιατί θα σου ζητήσουν τα χαρτιά. Θα μην μπορεί να μην έχεις εισοδήματα, να μην μπορείς να πληρώσεις κτλ. Και να μην το πάρεις ποτέ. Δεν μπορεί να πας έτσι, που έχεις αυτό το homeless chic, ας πούμε. Είσαι λίγο σαν άστεγη, που εμένα σαν εμφάνιση μου αρέσει, έχω να σου πω. Μου αρέσει η μπλούζα που φοράς από μέσα πάρα πολύ. Μου αρέσει το παλτό, μου αρέσει το παντελό, δεν μου αρέσουν καθόλου τα παπούτσια και θα ήθελα μια άλλη τσάντα. Αλλά όταν πας στην τράπεζα με αυτή την εικόνα, σίγουρα δεν εμπνέεις την εμπιστοσύνη που θέλει ένας τραπεζικός να του... Να του δείξεις, εν πάση περιπτώσει, ότι έχεις εισοδήματα και μπορείς να είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου για ένα τόσο μεγάλο δάνειο. Γιατί δεν πας να πάρεις, ας πούμε, σίγουρα θα σε λυπηθεί κάποιος στην τράπεζα, γιατί η τράπεζα είναι μια επιχείρηση. Αν πας να πάρεις, ας πούμε, ένα δάνειο 3.000 ευρώ για να πάρεις πετρέλαιο, γιατί όντως δεν έχεις, ξέρω εγώ, ενδεχομένως να σε λυπηθούν ή να σε δουν με κάποιο άλλο μάτι. Όταν πας να πάρεις ένα δάνειο 500.000, αλλάζουν λίγο τα πράγματα και φαντάζομαι κάποιος που πάει να πάρει ένα δάνειο 500.000. Μπορεί να πάει και όπως θέλει εντυμένος, γιατί τα χαρτιά μιλάνε και οι αριθμοί και όχι τα ρούχα που φοράει. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτήν την εικόνα σήμερα. Ένα. Ευχαριστώ. 7,8 Ναντίν μου. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ήρθε η στιγμή να μάθουμε όλοι ποια είναι η νικήτρια για σήμερα. Η νικήτρια της ημέρας είναι... Η νικήτρια της ημέρας είναι... Είναι η Χριστίνα. Αλλά ένας βαθμός για αυτή την εβδομάδα. Δεν πειράζει, κάτι είναι και αυτό. Χάρηκες καθόλου? Φυσικά, κάτι είναι και αυτό. Τώρα μόλις το πω. Κάτι είναι και αυτό μέσα σε όλα, ε. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μου. Μπράβο. Και εις ανώτερα. Ευχαριστώ. Αύριο πάλι εδώ. Bye!